Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε με λίγο καθυστέρηση σήμερα. Ρε τη Λαμία. Αλλά βλέπαμε λίγο και τα πέναλτι στο ΆΚΑ και γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγο παραπάνω. Με τη Λαμία να παίρνει πολύ μεγάλη πρόκριση μέσα στο ΆΚΑ στα πέναλτι 2-4. 4-4 η Λαμία στα πέναλτι, 2-4 ο Παναθηναϊκός και η Λαμία είναι στην επόμενη φάση. 1-0 το πρώτο παιχνίδι, 1-0 και αυτό στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Και στα πέναλτι ο Διούδης έπεσε 4 φορές από την ίδια γωνία, η μπάλα πήγε 4 φορές από την άλλη πλευρά. Είναι γνωστό ότι ο Διούδης διαβάζει, όπως έχει πει. Τότε με το κουλούρι, αν θυμάσαι, διαβάζει πώς στάρουν οι αντίπαλοι τα πέναλτι και τέτοια. Πολύ καλός ήταν ο θεματοφύλακας. Πολύ καλός, ναι. Έπεσε 4 φορές από την άλλη πλευρά. Και έβαλε και τα 4. Η Λαμία, η οποία πέρασε στην επόμενη φάση, Νίκο. Γιατί ο Άρης. Η Λαμία είναι στην επόμενη φάση και ο Άρης αποκλείστηκε, φίλε. Γιατί ο Άρης κέρδισε μόνο 1-0 τη Λαμία, λέγα κάποιοι. Γιατί, ποια Λαμία τώρα. Ποια Λαμία, δεν πια Λαμία. Όσο είχα εικόνα, δεν είδα την παράταση. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, ήρωας της Λαμίας είναι ο τερματοφύλακας της, ο Νίκος Μελίσσας Παλικάρι, το οποίο προέρχεται γι' αυτό από πού θα προερχόταν, από τη μεγάλη ασπρόμαυρη οικογένεια. Και ο Παναθηναϊκός έχει εξελιχθεί, είναι η μπιτς της Λαμίας φέτος. Όπου τον βρίσκει. Και πέρσι Λαμία τον είχε αποκλείσει. Όπου, ναι. Ναι. Αν είναι στο χιόνι, ναι, 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 ναι. Και πέρσι Λαμία τον είχε αποκλείσει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, φίλε. Ο θεσμός των εκπτήξεων. Περιμένω στο SDNA τοποθέτηση. Εύκολα. Εύκολα. Εδώ θα έχει. Έχει πάρει τους κωδικούς. Έματα να τρέχουν και τέτοια. Πάρει τους κωδικούς. Θα πει αυτό. Τρελής θα γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 12. Ναι. Σε μια περίεργη μέρα είναι η αλήθεια. Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα γενικότερα, ναι. Ναι. Με διάφορες. Μπορεί να βάλουμε κάπου live την Ολομέλεια. Έχει ένα δίκιο σε αυτό τώρα που τελείωσε ο Παναθηναϊκός. Θα το βάλουμε κάπου. Γιατί ναι. Η Μακεδονία είναι μία. Ξεκινά. Η διαδικασία σήμερα είναι ψηφοφορία. Η ψηφοφορία νομίζω είναι σε εξέλιξη από χθες. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό. Πάμε με το ναι σε όλα και αυτά που ήταν παλιά. Πρέπει να βρω βουλή όμως, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τζόνι, αφού τελείωσε ο ΟΤΕ, πάτα λίγο από τον ΟΤΕ τη βουλή, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπουμε να το έχουμε απευθείας. Έχουμε το βουλή, ρε. Περίμενε. Έλα, πλησιάζουμε. Περίμενε, μπορεί να το βρω. Βουλή. Βουλή. Πώς το λέει ένας φίλος μου, βουλή. Βουλή, ναι. Ο Τσίπρας είναι πάνω. Νομίζω. Ναι, ο Τσίπρας είναι πάνω. Και νομίζω ότι μετά από το τελειώνει κιόλας, γιατί πρέπει να έχουν τοποθετηθεί όλοι. Όλοι όσοι ήθελαν να μιλήσουν, διάβαζα ότι θα μιλήσουν σε αυτό το τριήμερο και ολοκληρώνει τη διαδικασία με τον Τσίπρα να μιλάει και μετά την ψηφοφορία, από ό,τι καταλαβαίνω. Προδοσία. Την προδοσία. Μάλιστα. Προδοσία. Okay. Είχαμε και συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Διάφορες, ναι, διαφόρου τύπου. Ναι, σε διάφορα μέρη. Από το Λευκό Πύργο, στην Καμάρα. Στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές πόλεις Ελλάδος. Ναι. Εδώ έγινε, ρε φίλε, βγήκανε στη Βραζιλία, λέει, στο Ρίο. Έλληνες που είναι εκεί πέρα με ελληνικές σημαίες και τα λοιπά και η Μακεδονία είναι μία. Μάλιστα. Οκ. Okay. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Έτσι, για όσους μπορεί να είναι στο κέντρο το απόγευμα και όλα αυτά με τις πορείες και το ένα και το άλλο, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα. Γενικά ζούμε μέρες ιστορικές, νομίζω, Νίκο Παπαδόπουλο. Αλήθεια. Και νομίζω είτε θετικές είτε αρνητικές στην ιστορία, θα το δούμε, αλλά γενικά ζούμε μέρες ιστορικές. Νομίζω αρνητικές και νομίζω ότι. Αυτό που γίνεται απόψε, χωρίς να θέλω να το παίξω τώρα αντικυβερνητικός και τέτοια, εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα, είναι και τα φόπλακα νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες εκλογές. Νομίζω. Πιστεύω. Πολύ λυπάμαι όταν οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν κλισέφιλε, να ξέρεις. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι ρε φίλε, τα φόπλακα. Τα φόπλακα, τι είναι. Τι να πω, τον ήπιανε, τον ήπιανε. Δηλαδή, τι γράφει τα φόπλακα, ρε. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις αποφοιτήσει από καμιά σχολή δημοσιογραφίας της πόλης που είναι γνωστή και μας έχει πρίξει, να μην πω, τόσα χρόνια. Εντάξει, η ταφόπλακα. Είναι η ταφόπλακα. Ναι. Μονόδρομο η νίκη. Άμα δεν σ' άρεσε, πα κάνει άλλο κουμπί. Αδελφέ. Η ταφόπλακα. Η ταφόπλακα. Αυτό που είπε δεν ξέρω αν ισχύει. Το κλισέριο με εκνευρίζει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ισχύει. Ναι. Μοιράστηκαν τις εντυπώσεις. Λοιπόν, είναι μια τέτοια ημέρα η σημερινή. Φυσικά και θα ασχοληθούμε και με τα αθλητικά τα οποία. Έχει πραγματάκια, ναι. Έχει πραγματάκια. Γιατί έκανε τρεις μεταγραφές αν γίνει σήμερα ο Άρης. Εσείς που κράζατε, ρε παιδιά, και πότε θα γίνουν μεταγραφές και άργησαν να γίνουν μεταγραφές. Εδώ είναι τρίτη, τα ίδια. Πέντε έχουν γίνει μεταγραφές. Άργησαν και το ένα και το άλλο, ορίστε. Και πάμε για άλλες δύο. Και πάμε για άλλες δύο. Για άλλες δύο, 7 παίξα παρεάρε δηλαδή. Οι 6 με 7. Τόσο χρειαζόταν. Ή είναι και λίγο τσιμπημένος ο αριθμός. Κοίτα, το δεξί μπακ που θα έπαιρνε ήταν σίγουρο και θα πάρει δεξί μπακ ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα. Απλά ναι. Τώρα του βγήκε μια πολύ καλή περίοδο επιθετικού στο προσκήνιο. Αυτού του Χόλμπερκ. Του Χόλμπερκ. Ο Κάρλ Χόλμπερκ. Όντως είναι καλός παίκτης. Φίλε, έχει πολύ καλό βιογραφικό και είναι σε πολύ καλή ηλικία. Είναι ο λεγόμενος παίκτης project, δηλαδή που μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία τον πάρει. Θα λέγαμε δηλαδή ότι μπορεί σε 2 χρόνια να έρθει ο ΠΑΟΚ να δώσει 2 εκατομμύρια και να τον πάρει. Αναλόγω αριθμού. Μιλάμε για τις ομάδες που αγοράζουν και πουλάνε στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μπορεί να έρθει μια ομάδα εξωτερικό. Λέω. Στον ΠΑΟΚ δεν πουλάμε. Σαλπικίδης είναι ελεύθερο, να ξέρεις.
Ο Κλάζ μπορεί να φύγει τον Παζιάννη. Τρία ρε φίλε είναι. Όχι, το λέω για τον Κυριάκο τον Σαββίδη. Για τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη έχει κανέναν άλλον. Δημήτρη Κλιματόπουλο. Διαμαντόπουλο, ναι, σωστά. Διαμαντόπουλο. Ποιο να το έλεγε τον Διαμαντόπουλο, ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε στον Άρη. Φοβερό. Φοβερό. Από τα καλύτερα παιδιά είναι. Φοβερό. Και καλό παίκτη. Όντω από τα καλύτερα παιδιά. Και καλό παίκτη. Έχει. Κοίτα, ο Διαμαντόπουλο είναι killer μέσα στην περιοχή. Είναι killer και. Μπορεί να μην είναι το επίπεδο ρε παιδί μου τώρα του πέμπτου στην Super League, αλλά είναι μια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα απαιτούμενο βαθμό στο επίπεδο τη πρώτη κατηγορία, αλλά να σου πω κάτι. Έχει μπει μέσα στον Ατρόμπτο, α πούμε, μπει κατευθείαν. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Απλά σου λέω ποιο να το έλεγε τότε ότι θα πρέπει να το πει στον Άρη. Τέλο πάντων, εντάξει, τι να κάνει. Έτσι είναι αυτό. Νίκο, εδώ Φραντζέσκο έχει παίξει τον Άρη. Και γιατί το λε, φιλέ, έτσι. Φραντζέσκο, εντάξει. Όχι Παναθηναϊκό, πάω Κάρι, οκ. Όχι Μπορμπόκη. Ο Στέφανος. Ο Στέφανος, ναι, Μπορμπόκης, βεβαίως, Μπορμπόκης, τον Άρη, βεβαίως, στα σβησίματα. Ναι. Και άλλοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα τι ακολουθήσουμε, στον Κυριάκο τον Σαββίδη. Όχι ρε, και σιγά. Και στον Δημήτρη τον Κωνσταντίδη που είναι και αυτός πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, άμα είναι καλό παιδί, Νίκο Παπαδόπουλο, το κάνουμε. Πάστε. Έτσι, μπράβο. Περαστικά του κιόλας. Μ' αρέσει. Ναι. Έχουμε αρκετά λοιπόν και μετά του ΠΑΟΚ και με τον Ελκαντουρί που είναι να φύγει. Θα την έχω στα τέτοια σήμερα την Πουδουστά σκηνιά. Θα την έχω στα σκηνιά σήμερα γιατί βλέπω διάθεση αποχωρήσεων στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ που είναι πρώτο και έχει 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Βλέπω ότι τα παιδιά θέλουν να φύγουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς σε δικαιολόγησα, Γιώργο, δεν σε αντιλήφθηκα τώρα. Με στείλει ένα μήνυμα τώρα ο Γιώργος και μου λέει δικαιολόγησες, λέει μόλις τώρα το έκτρωμα του Άρη. Για το Διαμαντόπουλο. Όχι. Για τις μεταγραφές, δεν ξέρω. Ότι δηλαδή επειδή παίρνουμε παίχτες που έχουν περάσει τον ΠΑΟΚ, η ομάδα είναι έκτρωμα. Τι έκτρωμα, παιδιά. Πέμπτος δεν είναι ο Άρης. Δεν είπες. Εκτός. Εντάξει, επίσης βλέπετε με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται. Οκ, του πήγαν λίγο τα αποτελέσματα. Τη Λαμία τη βγάζουμε, λέει το καπέλο, γιατί με Χάβο έχει βλητήσει. Το λέγαμε, φίλε, αυτό για το Χάβο πριν το παιχνίδι. Αλλά κάποιοι νομίζουν ότι ο Άρης θα ρίξει τη Λαμία 3 γκολ. Μια χαρά είναι η Λαμία. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχή. Εντάξει. Άλλη ομάδα ήταν με τον Μπάμπι τον Ντενέ, μην διώξετε ποτέ. Εντάξει. Άλλη, ο Χάβο είναι καλό. Ο Χάβο είναι στην κατηγορία των προπονητών που ξέρουν να κάνουν. Όχι, πρόσεξε, θα σου μιλήσω, θα σου αναλύσω ποδοσφαιρικά. Ξέρουν να κάνουν ένα πράγμα, αλλά το κάνουν καλά. Την άμυνα. Θα σου φτιάξει μια πολύ σφιχτή ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο στην άμυνα. Είναι μια χαρά προπονητής. Μια χαρά είναι και δεν είναι τυχαίο ότι η Λαμία πέρασε το Παναθηναϊκό σήμερα ή ότι γενικά από την ώρα που ανέλαβε αυτός. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή ενισχυόμαστε όπως βλέπεις. Τώρα αν ο Παντελίδης δεν μπορεί να φτιάξει και την εικόνα της ομάδας με αυτό το υλικό. Εντάξει. Από εδώ παν κι άλλοι. 7 παίχτες καινούργια. 7-5 με στιγμή και μπορεί να πάρει. Σίγουρα θα πάρει άλλον έναν, ενδεχομένω μπορεί να ξέρει. Αυτοί που να βγάλουν άκρη ένα με τον άλλον, πώ παίζουμε, τι κάνουμε, τι ράνουμε, τι ετοιμότητα να έχει καθένα, ξέρω εγώ. Όλα εύκολα εμεί τα βλέπουμε όταν γίνονται μεταγραφέ. Λε, α πήρε τον τάδο παίχτη, ξέρω εγώ. Α, πολύ ωραία. Δηλαδή μπήκε αυτό ο Ούγκρο προχθέ. Ε, ο. Πε το όνομά του, ξέχασα. Ο Μίχαελ Κούρκου. Μπράβο. Και ο άνθρωπο επειδή ήταν καλά σωματικά, ήταν ρε παιδί μου, φάνηκε όταν έτοιμο, δεν είναι. Στο μα με τη Λάρισα. Δεν τα κάνω επειδή τα κάνει αυτό ο Γιώργο, όχι εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και αμέσως διάβαζα σχόλια ναι. Αποθεωτικά, ο Κορχούτ και τον και τα άλλο. Ρε παιδιά, ηρεμήστε. Ήρθε ο άνθρωπος, επειδή ήταν καλά σωματικά, ήταν και το παιχνίδι τέτοιο με τη Λάρισα. Ρενικό, κρίνουμε από το ένα αυτό παιχνίδι λέω, που είδαμε. Φίλε, δεν, θα το δούμε και συνέχεια. Το να κρίνεις από το ένα παιχνίδι, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν βγάζει εμείς κάπου. Καταγράφουμε την εικόνα του στο πρώτο του μάτς. Πολύ σωστά. Δεν βγάζουμε συμπέρασμα ότι επειδή ήταν έτσι στο πρώτο του παιχνίδι, α, θα είναι έτσι συνέχεια. Πολύ σωστά. Εντάξει. Αυτό λέμε. Γιατί η χημεία μέσα στην ομάδα δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί πάντα παιδιά. Θέλει χρόνο. Και όταν έχει πολλά καινούργια πρόσωπα, και ο Άρης έχει ήδη πολλά καινούργια πρόσωπα το καλοκαίρι. Και άλλο προπονητή και άλλους παίχτες τώρα. Τέλος πάντων. Okay. Έγινε λάθος ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού. Όχι λάθη απαραίτητα. Υπάρχουν και παίχτες πολλές φορές που δεν σου βγαίνουν. Ναι. Εντάξει, δεν είναι λάθος. Δεν μπορείς να προβλέπεις. Όταν φέρνεις ένα ποδοσφαιριστή, δεν υπογράφεις συμβόλαιο και με την επιτυχία του. Όχι, φίλε, μετά υπογράφεις συμβόλαιο με τον παίχτη. Είπαμε τις μεταγραφές. Εντάξει. Το μπορεί να σου βγει μάξιμο το νούμερο επιτυχίας είναι 40%. Και όταν φέρνεις 18, δεν θα σου βγουν όλοι. Εντάξει. Και ό,τι δεν σου βγαίνει, το αλλάζεις. Οι 6 να σου βγουν. Δηλαδή, ο Βέλε δεν βγήκε. Βγήκε. Ο Κουέστα δεν βγήκε. Βγήκε. Ο Ματέ μέχρι ένα σημείο δεν βγήκε. Βγήκε. Αυτό το παιδί κουράστηκε, φίλε. Δεν ήταν συνεχόμενο παιχνίδια. Έχει τεντώσει. Ναι. Λοιπόν. Ο Σιώπης μετά την κοιλιά του, πριν την κοιλιά του λίγο βγήκε, βγήκε κι αυτός. Εντάξει. Έχει και Ευρωλίγκα σήμερα το πρόγραμμα, παιδιά. Στους μπασκετικούς. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Οκ, αναμενόμενο. Το πάλεψε βέβαια με τη Φενέρμπαχ. Τσέχασε με το σκόρ, δεν θυμάμαι. 82-70, κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Τι κάνουν κάτω, ρε. Τι να κάνουν, ρε φίλε, παίζουν μουσική. Μακάμπι Παναθηναϊκός 40-35, τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Έχει και άλλα παιχνίδια, θα αναφερθούμε στην πορεία. Θα δούμε τι έγινε και στο κύπελο που είχαμε δύο παρατάσεις σήμερα.
και πέναλτι και στο Όφι Εργοτέλης. Αλλά εκεί έχει δηλαδή, Όφι, ρε, δηλαδή, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και πέρασε ο Εργοτέλης και την παράταση και τα πέναλτι στο Παναθηναϊκός Λαμίου που πέρασε η Λαμία. Σήμερα λοιπόν, στο θεσμό των εκπλήξεων, έγιναν δύο εκπλήξεις, ρε φίλες, δεν είναι. Όμως. Περιμέναμε Όφι εύκολα δύσκολα να πάρει την πρόκληση από το Εργοτέλη. Περιμέναμε ο Παναθηναϊκός επίσης εύκολα δύσκολα να πάρει την πρόκληση από τη Λαμία. Αλλά ο Εργοτέλης και η Λαμία ήταν αυτοί που προκρίθηκαν στην φάση των 8. Εκεί που είναι ήδη ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Εκεί που είναι η ΑΕΚ, εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί που χθες, εκεί με τον Αστέρα λίγο το χάσα. Ο Αστέρας δεν πέρασε. Πέρασε, ναι. Με τη Λάρισα. Τα χίλια ζόρια, αλλά πέρασε. Ναι. Σε ήταν καλά. Πόσο είπαμε, ρε φίλε. 6. Πες κανέναν άλλον. Ο Πανιώνιος 7. Ο Πανιώνιος 7 και μας λείπει ένας ακόμα και Ατρόμητος. Ατρόμητος 8. Και Ατρόμητος 8, μάλιστα. Τέλος. Πάω ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά. Τέλος. Ο Πιτίνο. Όχι. Τι. Κάτσε, ρε φίλε, παίζεται ακόμα. Ποιο τέλος. Τέλος από τη Μονακό, τη Ριάντρη. Όχι, φίλε, δεν είναι τέλος. Το διάβαζα. It's the end of the line. Πέντε, πριν 5 λεπτά. Το ανακοίνωσα τώρα. Ναι. Α, οκ. Okay. Γιατί νωρίτερα είχε μια ανακοίνωση της Μονακό που έλεγε ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα. Σιγά. Και από σήμερα αναλαμβάνει ο. Πάτσος είναι. Ζήλντα Σεν, πώς τον είπε. Ο Ζήλντα Σεν. Και είναι κάπως έτσι λέγοντα. Πασέ, πασό, κάπως έτσι. Και ρε, παιδί μου, ήταν σαν να τον βάζει στην άκρη για να λάβει ένα άλλο. Αλλά τώρα, με υπάρχει ανακοίνωση, οκ. Okay. Τελειώνει ο. Καρυπίδη φέρει τον Άντρι. Ο Άντρι. Μονακό πέφτει, φίλε. Πέφτει. Η Μονακό πέφτει, έφυγε ο Ζαρντίν και έδωσε την ομάδα σε πρώτη δουλειά στον Ανρί. Δηλαδή σε ομάδα η οποία ξέρει έχει πίεση το ένα τ' άλλο και αυτά. Πέφτει η κατηγορία και την έδωσε στον Ανρί. Και μετά από ένα μήνα τρώει και τον Ανρί. Συμβαίνουν και στι καλύτερε οικογένειε. Εντάξει, δεν κάνουμε λάθο. Δηλαδή. Ήταν πολύ ελληνική αυτή η κατάσταση τη Μονακό. Ο παδό Μονακό δηλαδή τι μπορεί να λέει τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει παδό η Μονακό. Καλά, ναι, όντως. Ξεκινάμε από εκεί. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Και ο παδό Μονακό έχει σίγουρα μήνυμου 500 ευρώ. Ο φίλο ευρώ στο λογαριασμό του μήνυμου. Ναι, ο φτωχός. Ο φτωχός. Ο φτωχός. Έτσι, ναι, ο όχι, όχι ο άπλας. Έχει... Ναι. Ναι. Δηλαδή πας, έχει πέρα ένας φίλος μου, ο Μοντε Κάρλο. Ναι. Τον ακούω εκεί πέρα, τέλος πάντων. Μου λέει, Θεσσαλονικιός ρε παιδί μου. Μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Ντρεπόμουν να πατήσω, λέει, στο πεζοδρόμιο. Και μετά αυτοί πήγαν Μοντε Κάρλο. Μοντε Κάρλο. Όπως λέει και η φοβερή κομματάρα. Ντρεπόμουν να πατήσω στο πεζοδρόμιο, μου λέει. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Ποιο. Μοντε Κάρλο, Μοντε Κάρλο, Μοντε Κάρλο. Ελληνικό. Ξάξακες, ρε φίλε. Ξεκινήσουμε μετά με αυτό. Που είναι έτσι και πολύ χειμωνιάτικο. Λοιπόν, οπότε μετά το διάλειμμα θα πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ να δούμε ό,τι υπάρχει από εκεί. Κυρίως με τον Αλκαντουρί που πλέον το μόνο που μένει να δούμε πώς θα φύγει. Ναι. Που είχε μια φλεγμονή στο μάτι σήμερα. Φλεγμονή στο μάτι, μάλιστα. Okay. Και γι' αυτό δεν έκανε προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτι με τον Όφι. Την άλλη εβδομάδα έχει εμβόλυμη πάλι. Έχει, ναι. Όχι πάλι. Τη έχει εμβόλυμη αυτή την εξαναβολή. Πάρε Space Xanth. Τι ώρα είναι αυτό, φίλε. Να είναι 10 5 και 4. Ναι. Μια μέρα δηλαδή. Τον Όφη 7.30. Κάτσε, περίμενε. Εσύ ποια μέρα θα λείψει την άλλη εβδομάδα. Τετάρτη. Φριμπούργκ, πάω και 9 η ώρα το βράδυ. Οπα. Ωραία. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Τι να κάνουμε, φίλε. Θα τα βολέψουμε κάπως. Έχουμε πρόβλημα. Θα τα βολέψουμε κάπως. Τετάρτη. Ναι, πόσο ναι. Έχουμε Τετάρτη. Ξέρω εγώ, 30. Όχι. Κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος. 30 Τετάρτη. Ναι. Φριμπούργκ ΠΑΟΚ στη 9 που έλεγε και μια ψυχή. Α, όχι, εντάξει. Πέμπτη παίζουμε. Απλά είσαι. Πέμπτη παίζουμε. Άρα πέμπτη δηλαδή θα με παρατήσεις. Πέμπτη σε μόνο. Αχ, αυτό το Παπαδόπουλο, τι μας κάνει ρε φίλε. Πέμπτη σε μόνο σήμερα. Μάλιστα, οκ. Okay. 7! Sorry, λάθος δικό μου, έχει 5 και 4. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και 7. Επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Να πούμε περισσότερο όσον αφορά τον Ελκαντουρί, ότι άλλο υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Έχω να πούμε και για Άρη. Γενικότερα έχουμε ζητήσει πολλά. Έχουμε πει για Τσιτσιπά, τον οποίο έχουμε και εικόνα σήμερα και οι δυο μας. Θα κάνουμε ανάλυση. Βεβαίως θα κάνουμε ανάλυση. Βεβαίως. Να πούμε πάρα πολλά μπράβο στα παιδιά που κάνουν αυτή τη τρομερή σελίδα του Τσιτσιπά Hooligans. Ναι, όντως. Που υπάρχει στο Facebook για όσοι την έχετε δει. Καταπληκτική ιδέα. Έχω λίγο μια υπόνοια ποιοι μπορεί να είναι. Μοιάζουν με κάτι άλλες σελίδες που κυκλοφορούν και έχουν πολύ χαβαλέ. Αλλά τα παιδιά όντως ήταν σε εκπληκτική κατάσταση. Δηλαδή είχε πολύ γέλιο σήμερα το σκηνικό. Όπως επίσης το σκηνικό με κάποιους Έλληνες οι οποίοι ήταν έξω από το γήπεδο και γράφανε και φωνάζανε μάλλον. Ράφα, να, η μάνα σου. Έτσι, γιατί εντάξει, Ελλαδάρα είσαι. Δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στοίχημαν καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα. Από όπου και αν βρίσκεστε, από το κινητό σας, από το tablet σας, μπορείτε και να έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Το στοίχημα καζίνο πλέον, επίσης με πάρα πολλές επιλογές για να παίξετε στο καζίνο του στοίχημα,
είναι μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε λίγο πιο ενδελεχώς στα του ΠΑΟΚ. Εδώ μας επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα. Στην μίνι σούμα έτσι της ημέρας, της αθλητικής και όχι μόνο. Είπαμε ότι θα πάμε να μιλήσουμε με την Ελένη Τιμπούντου σε λίγο για τα του ΠΑΟΚ. Κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Ελκαντουρί που εκτός απρόοπτου θα συνεχίσει στην Πάρμα. Είναι πλέον θέμα ημερών. Ό,τι άλλο αγωνιστικό υπάρχει στο ΠΑΟΚ και μεταγραφικό, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε το μεταγραφικό κομμάτι δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ακόμα διάφορες έτσι, καταστάσεις. Υπάρχει ανακοίνωση για την ανανέωση του Μπίσεσβαρ. Γενικά υπάρχουν πολλά μέτωπα στον ΠΑΟΚ, τα οποία σιγά σιγά κλείνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνονται. Ελένη Μπούντου. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά κι εμείς. Αν ο Μάκης Κράφος δεν έκανε σχόλιο, μία τάκα απλά απέναντι στον Παναθηναϊκό, εντάξει, εγώ παρετούμε. Τι εννοείς? Δεν μπορεί. Τι εννοείς? Εντάξει, τώρα μιλάμε για ιστορικό κάζο, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού απέναντι στη Λαμία. Καλά, κοίταξε, ιστορικό. Και πέρσι το ίδιο έγινε και μάλιστα όχι στα πέναλτι, οπότε εντάξει. Ιστορία επαναλαμβάνεται δηλαδή, αυτό μου λες. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή πια μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της ζωής και επειδή έχουμε ζήσει Γιώργο Δόνη, κάπου εδώ νομίζω ότι αρχίζει πια να ξεφουσκώνει το πράγμα και επειδή δεν έχει πολλή ποιότητα, νομίζω ότι σφίγγει. Κοίτα, για να τα λέμε όλα. Και μέχρι εδώ που έφτασαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, αν θα ανασυνταχτούν, αν θα δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο, αλλά και μέχρι εδώ που έφτασαν με τα τόσα προβλήματα, νομίζω ότι το πήγανε πάρα πολύ καλά, έτσι. Mm-hmm. Έχουν αρχίσει και φαίνονται πολλά προβλήματα, φαίνεται και το ρόστερ και η δυναμικότητα της ομάδας και βεβαίως οι δυνατότητες παιχτών, η απειρία παραστάσεων, εμπειριών και πάει λέγοντας. Απλά νομίζω ότι από τη Λαμία και για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο και πέρσι, ξέρεις, μαζεύεται πάρα πολύ, φαντάζομαι, για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αυτά. Ναι. Και ο εκπληκτικός Μελίσσας, βεβαίως, να αναφερθούμε και στο δικό μας. Το πέναλτι που πιάνει του Κάτσε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είναι αυτά τα mind games, γιατί κάτι μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο. Κάτι του είπε και γελάσανε και οι δύο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν πρόλαβα να το δω καλά, εντάξει, γνωρίζονται πολύ καλά. Απλά η απόκρουση σε αυτό το πέναλτι, επειδή ήταν ψηλά, δηλαδή, ο τερματοφύλακας συνήθως το πέναλτι διαλέγει μια γωνία, ο Διούδης σχεδόν πάντα διαλέγει τη λάθος γωνία, διαλέγει μια γωνία και αν πάει μπάλα κάτω, είναι αρκετές οι πιθανότητες να αποκρούσει. Άμα πάει ψηλά είναι πολύ λιγότερος. Και όμως ο Μελίσσας εκείνο το έβγαλε. Δεν ήταν η κακή εκτέλεση του. Όχι, όχι, μια χαρά ήταν, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Ήταν πολύ καλή επέμβαση του Μελίσσα. Μάλιστα. Άρα ολοκληρώθηκε το παζλ του κυπέλου, έτσι. Ναι. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα φέρει η κληροτίδα αύριο στο δρόμο του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει και αυτό το παιχνίδι, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι μέσα Φεβρουαρίου, οπότε σημαίνει ότι εκεί που είναι τα ζόρικα, τα δύσκολα τα παιχνίδια, σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, θα μάθουμε αύριο τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεπέρασε εύκολα την Παναχαϊκή. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας και να ξεκινήσουμε με τον Μπίσεσβαρ. Mm-hmm. Όχι ότι προέκυψε κάτι νέο με τον Ολλανδό, απλά σήμερα έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Μπίσεσβαρ. Το είχε ανακοινώσει ο Γιώργος Σαββίδης ότι θα παραμείνει μαζί μας για 3 ακόμη χρόνια. Απλά όπως μας μετέφερε και ο Αζέντης, ο εκπρόσωπός του, όταν βρέθηκε στην Τούμπα, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά, κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχει κλείσει, γιατί υπήρχαν και ερωτήσεις για το αν είναι σίγουρο ότι έχει κλείσει το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει κλείσει, το παλέψαμε, ρε παιδιά, τόσο καιρό. Και αυτό δείχνει και τη διάθεση του ΠΑΟΚ και τη διάθεση του Μπίσεσβαρ να φτάσουμε σε συμφωνία. Τα κατάφεραν και σήμερα μάλιστα έπεσαν οι σχετικές υπογραφές. Ο Γιώργος Σαββίδης είναι εδώ, ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι η παρουσία της οικογένειας Σαββίδη εδώ προφανώς και δρομολογεί τις εξελίξεις, τρέχει τις εξελίξεις. Και σήμερα αφορούσε τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022 ο αρτίστας στην Τούμπα. Υπάρχει και σχετικό έτσι πολύ ωραίο κείμενο από τον ΠΑΟΚ που αναφέρει ότι θα συνεχίσει και για τα επόμενα 3 χρόνια να μαγεύει, να εμπνέει και τον κόσμο του Δικεφάλου αλλά και τους συμπαίκτους. Υπάρχει μάλιστα και ένα μήνυμα του ατζέντη του ότι ο αρτίστας θα παραμείνει σπίτι του. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω αυτό το φανταστικό παιδί που ακούει το όνομα Diego
Μπίσεσβαρ. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτήν την ανανέωση. Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτή την εκπληκτική συνεργασία, ανέφερε ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο γνωστός Έλληνας ατζέντης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Να φύγουμε όμως από τον Ολλανδό και ναι, να πάμε στον Μπίσεσβαρ. Ναι, με τον Μπίσεσβαρ ήταν το αναμενόμενο. Okay. Ναι, 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 ακριβώς. Περιμέναμε το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Mm-hmm. Ο Ουάρντα υπέγραψε στον Ατρόμητο, έτσι δανεικός, δανεικός για τους επόμενους 6 μήνες, με οψιόν αγοράς βεβαίως για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι λίγο πολύ είναι ξεκάθαρη η κατάσταση για τον Ουάρντα, το περιμέναμε. Εκεί θα κατέληγε. Ο ίδιος έβαλε ένα φρένο στους ανθρώπους του Ατρομήτου στις πρώτες συζητήσεις που είχε μαζί τους, λέγοντας ότι περιμένει κάποια πρόταση από το εξωτερικό. Η πρόταση αυτή δεν ήρθε ποτέ. Μάλιστα, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι η υπόθεση Ουάρντα Γιαννούλη έχει άμεση σχέση, τελικά ήταν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Γιαννούλης ενσωματώθηκε μετά την Κυριακή κανονικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ και οι περιστεριώτες περίμεναν την εξέλιξη των πραγμάτων που δεν ήρθε για τον Ουάρντα και τελικά κατέληξε στον Ατρόμητο, εκεί όπου νομίζω ότι έχουν βρει τα κουμπιά του και που νομίζω ότι κουμπώνει καλύτερα, έχουν μάθει να διαχειρίζονται το συγκεκριμένο. Όλοι χαρούμενοι, Ελένη, όλοι χαρούμενοι. Αυτά είναι τα deal που κάνουν τους πάντες χαρούμενους. Όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Νομίζω ότι είπε στην κατάλληλη ατάκα. Όλοι χαρούμενοι. Και ο Πάο χαρούμενος και ο Λουτσέσκου φαντάζομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ο Ατρόμητος βεβαίως που ενισχύεται με τον Ουάρντα, αλλά και ο ποδοσφαιριστής που έδειξε ότι είχε μια φανταστική περίοδο στο Περιστέρι. Εντάξει, βέβαια, με τον Ουάρντα η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν μπορείς να... δηλαδή, τώρα μπορεί να είναι χαρούμενος, αύριο μπορεί να είναι λυπημένος, μεθαύριο μπορεί να είναι εκνευρισμένος, την Κυριακή να ξανά είναι χαρούμενος. Οκ, okay, εντάξει. Με τον Ουάρντα κρατάς ναι, λίγο... Ναι, ναι, ναι. Είναι okay. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε χρόνια πολλά στον Αντελίνο Βιερίνια. Κλείνει σήμερα τα 33 του χρόνια βεβαίως. Ιδιαίτερη μέρα, ξεχωριστή μέρα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε από αυτό το τούνελ της Πάπας. Έτσι μπορώ να το πω, Νίκο μου. δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Πώς να το πούμε. Πώς το λένε στην Ισπανία που τα λένε Πασίγιο και πάει λέγοντας. Εμείς το λέμε τούνελ της Πάπας, έτσι. Για του Φατού, ευχές, ναι. Έτσι. Μπράβο, πολύ σωστή λέξη. Από το τούνελ της Πάπας, αν και δεν πρόκειται για νέο μεταγραφικό απόφημα, αλλά κάπως έπρεπε να επικυρωθεί η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, πέρασε και αυτό. Γενικώς προπόνηση με πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ κέφι, και γιατί όχι να μην υπάρχει διάθεση και κέφι, όλα πάνε καλά και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και ευχές από τον Γιώργο Σαββίδη με τη γνωστή φωτογραφία και τη λεζάντα πατώνεται προς τον Αντελίνο Βιερίνια και βεβαίως τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Ευχές στον πιο ποιοτικό ποδοσφαιριστή και στον πιο πεινασμένο εντός εισαγωγικών για τίτλους και διακρίσεις, Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος στην ηλικία των 33 διαθέτει ακόμη αυτά τα χαρακτηριστικά, οι ευχές του Γιώργου Σαββίδη προς τον αρχηγό της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιο νεότερο σήμερα όσον αφορά τους Κάνιας και Πέλκα στο ιατρικό δελτίο, άρα όλα δείχνουν ότι συμμετείχαν κανονικά, έβγαλαν το πρόγραμμα της προπόνησης, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει και αύριο τι ακριβώς σημαίνει με τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά θεωρώ και εκτιμώ ότι σιγά σιγά θα μπουν στην διάθεση, θα βρίσκονται μάλλον στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Από εκεί και πέρα, ο Ελ Καντούρη, ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών και θα πούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τον Μαροκινό, παρέμεινε στο γυμναστήριο γιατί είχε μία μόλυνση στο μάτι. Mm-hmm. Το λεγόμενο μάτιασμα, Νίκο. Ή όπως έγραψε και ένας, δεν βλέπει την ώρα να φύγει. Δεν υιοθετώ. Έτσι, απλά το μεταφέρω. Απλά το μεταφέρεις. Λοιπόν, στη γυμναστήρια είναι βεβαίως και ο Κίτσιου, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις στην μέση του και νομίζω ότι εσύ τον καταλαβαίνεις καλύτερα από τον καθένα. Ο Στελάκης ταλαιπωρείται αρκετά τις τελευταίες μέρες. Γιατί έτσι, τι έχει το παιδί? Να του προτείνω κάτι, δηλαδή δεν είναι... Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αξίζει να μιλήσει μαζί του. Εγώ στο μεταξύ το πιάσιμο, είναι φοβερό το πιάσιμο. Ήταν δύο μέρες που είχα ενοχλήσει, παιδί μου, και ξεκίνησαν γιατί, ναι. Ελένη. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να κοιμάται 6 με 7 ώρες, όταν κοιμήθηκε 9, έπρεπε ο οργανισμός του να πετάξει ένα καμπανάκι ότι είναι σαν να φύγει. Όχι, δεν είσαι για τόσο. Με 6-7 είσαι κομπλέ. Εντάξει.
Ναι, και ήταν αντίστοιχο παθαίνει ο άνθρωπος άμα κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Ναι, ρε, είναι φοβερό. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν να είστε στη ζήτα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο από τον Verblum που είναι στην πισίνα. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος του τραυματισμού, της αποθεραπείας, της αποκατάστασης. Ο Σουηδός έχει ακόμη πολύ πολύ δρόμο μπροστά του. Εκεί στο φινάλε της σεζόν θα είναι οριακά έτοιμος, αναλόγως βεβαίως και το πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός του. Προέρχεται από χειρουργείο, οπότε σιγά σιγά ακολουθεί και αυτός στο ΙΚΑ το δικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μεταγραφικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά νέα σήμερα όσον αφορά νέα ονόματα, μεταγραφικές κινήσεις, αλλά σίγουρα πρέπει να μείνουμε στο πρόσωπο των ημερών, στο θέμα των ημερών που είναι ο Μαρ Ελ Καντουρί, γιατί χθες στην Ιταλία ανέφεραν πως βρέθηκε η φόρμουλα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Πάρμα και ο ποδοσφαιριστής μετακομίζει, αναχωρεί μάλλον από τη Θεσσαλονίκη για την Ιταλία την Δευτέρα. Κοινώς θα παίξει την Κυριακή στο ΜΑΤ με τον Όφη και κατόπιν θα αναχωρήσει. Mm-hmm. Τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται για να τα βάλουμε ένα-ένα κάτω τα δεδομένα. Ελένη, προβληματίζομαι να ξέρεις. Γιατί, πες μου και θα σου πω. Γιατί και εγώ έχω πάρα πολλές παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Προσπαθώ λίγο να κουμπώσω να το παζλ. Ναι. Σκάει η μύτη πρόταση στον Πρίγιοβιτς. Πολύ μεγάλη, ναι, οκ, okay, πολλά χρήματα, συμφωνούμε. Τα ναι. Βάζει κάτω, σκέφτεται, δύσκολη απόφαση, παίρνει την απόφαση να φύγει. Έτσι. Ναι. Σκάει η μύτη πρόταση στον Ελ Καντουρί. Δύσκολη απόφαση, το σκέφτεται. Προφανώς και το συμβόλαιο που έχει στον ΠΑΟΚ θα το πάρει στην Πάρμα, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ λιγότερα ναι, τα χρήματα που την καταλαβαίνω. Τα βάζει κάτω, ξέρω εγώ, σκέφτεται και ότι έχει την οικογένειά του εκεί και σου λέει να πάω στην Πάρμα. Εκείνη και η οικογένειά του. Ναι. Προβληματίζομαι. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Προβληματίζομαι γιατί κάτι δεν μ' αρέσει. Δεν κουμπώνει όλο το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν κουμπώνει πάρα πολύ καλά το θέμα με τον Ελ Καντουρί. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε από τον Λουτσέσκο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ηγείται του συνόλου, έτσι αυτός αποφασίζει ποιοι παίκτες έχουν ρόλο, ποιοι δεν έχουν ρόλο, πόσο σημαντικός είναι ο καθένας από αυτούς. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκου επισημούσε, το είπε και δημοσίως, την παραμονή του Ελ Καντουρί στην ομάδα. Νομίζω ότι με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τοποθετήθηκε και για αυτόν, αλλά και για τον Σάχοβ, για το φλερ που υπήρχε με την Βίδη. Είναι σημαντική, είναι προσωπικότητες, καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται με την πρώτη φορά αυτά που λέω και ζητάω στο παιχνίδι. Και είναι άψογοι επαγγελματίες. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι και ο Λουτσέσκου είναι της φιλοσοφίας ότι δεν θέλει πολλές προσταφαιρέσεις τώρα στο ρόστερ, λίγες και καλές κινήσεις προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία της ομάδας. Είχε, νομίζω, δύο τετατέτ με τον Μαροκινό, σίγουρα ένα δείπνο και ένα μετά το μάτς της Τρίτης. Και ένα μετά, σίγουρα δύο τετατέτ με τον ποδοσφαιριστή για να του εξηγήσει ποια είναι τα δεδομένα της φετινής χρονιάς. Ποιοι είναι οι στόχοι του ΠΑΟΚ, πόσο σημαντικός είναι ο καθένας από αυτούς, είτε προέρχεται από τον πάγκο, είτε παίρνει φανέλα βασικού, και ότι θα ήθελε να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Προσπάθησε, αν θέλει, λίγο να το πάρει ψυχολογικά, να αλλάξει κάπως λίγο αυτό το μυαλό του Ελ Καντουρί, το οποίο ενδεχομένως να ταξίδευε στην Πάρμα και εκεί που είναι η οικογένειά του. Και από εκεί και πέρα, και από τον ΠΑΟΚ έβγαινε ότι δεν έχουμε αποδεχθεί καμία πρόταση στην παρούσα φάση για τον Ελ Καντουρί. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ιταλία, υπάρχει ενδιαφέρον και από το Βέλγιο, από τη Σταντάρ Λιέγης, αλλά εφόσον η θέση του προπονητή είναι αυτή και εμείς συντασσόμαστε, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, δεν υπάρχει υπάρχει, γιατί ρε. Υπάρχει. Γιατί, συντασσόμαστε, γιατί όχι. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, είναι στέκει δηλαδή. Εντάξει, μας ακούει τώρα κανένας και μας κράζει. Έτσι πιστεύω. Για τα ελληνικά που μιλάμε, δεν είναι και περίεργες ημέρες. Λοιπόν, οπότε εμπαίνει και ο ΠΑΟΚ στην τοποθέτηση του Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν όμως ότι κάτι αλλάζει με τον Λουτσέσκου, δεδομένου ότι σαν βγαίνει προς τα έξω τουλάχιστον, ότι έκανε πίσω, σεβόμενος τα θέλω του Ελ Καντουρί, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος ότι θέλει να αποχωρήσει, θέλει να πάει στην Πάρμα για οικογενειακούς λόγους. Είναι η μόνη πρόταση που τον δελεάζει. Στην Ιταλία, τουλάχιστον επειδή μιλώντας με το περιβάλλον του, περιμένουν το πράσινο φως από τον ΠΑΟΚ και αναφέρουν ότι ο Λουτσέσκου έχει δώσει το ελεύθερο στον ποδοσφαιριστή του να αποφασίσει ο ίδιος αν θέλει να παραμένει, γιατί σίγουρα δεν είναι εύκολο και δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέγαμε και για τον Πρίγιοβιτς, για έναν προπονητή να έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι μουτρωμένος, είναι ξενερωμένος και γενικώς νιώθει ότι θα ήθελα αλλού να συνεχίσει και τελικά
η μεταγραφική περίοδος τον βρήκε στην ίδια ομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι το βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να παραμείνει σίγουρα στο μάτι της Κυριακής και της Τετάρτης που είναι η εμβόλυμη αγωνιστική. Η Πάρμα πιέζει με κάθε τρόπο, πιέζει και τον ποδοσφαιριστή, πιέζει γενικώς την κατάσταση προκειμένου να αγωνιστεί την Κυριακή και ενδεχομένως τη Δευτέρα να ταξιδέψει και να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις. Είναι ένα θέμα λεπτομεριών, ισορροπιών. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ανά πάσα ώρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανάψει το πράσινο φως, να προηγηθεί κάποια άλλη συζήτηση και ενδεχομένως να τηθεί ο Ελκαντουρί. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Περιμένουμε, είμαστε σαν αναμονή των τελικών αποφάσεων και εξελίξεων, αλλά όλα δείχνουν στην παρούσα φάση ότι ο Ελκαντουρί έχει πάρει την απόφασή του. Το έχει κάνει σαφές και στον Ράσμα Λουτσέσκου. Και μένει να δούμε πώς θα βρεθεί αυτή η φόρμουλα για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μετακίνηση. Μάλιστα. Okay. Σου λέω τον προβληματισμό μου, τον εξέφρασα. Okay. Σε άκουσα. Ναι. Δεν μου αρέσει. Κατάλαβε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι αν εγώ ήμουν ο Ελκαντουρί σε αυτή την περίπτωση και έπαιρνα 1% από τον ΠΑΟΚ, έπαιζα σε γεμάτη τούμπα. Οκ, okay, μπορεί να μην είχα, ρε παιδί μου, το ρόλο που θα περίμενα. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι δεν βγαίνω και από την δεκάδα. Και πάω για πρωτάθλημα με αλλά δεν έχω παίξει και φοβερά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχω και τρομερή απόδοση και είμαι αδική ο προπονητής μου. Να σου πω, Νίκο, αν και ξέρω ότι δεν συντάσσομαι που εδώ ταιριάζει με την κοινή γνώμη, εγώ νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής αδικήθηκε με την έννοια ότι υπήρξε ιδιαίτερα άτυχος στον ΠΑΟΚ. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι ναι, δεν μπόρεσε να δείξει αυτά τα οποία είχε στα στοιχεία. Έτσι να κουμπώσει, αν θέλεις, περισσότερο στο σύνολο, γιατί κάθε φορά που έβρισκε τον εαυτό του, άμα δεις πώς πήγαινε, είχε έναν τραυματισμό. Οκ, okay, δεκτών. Απλά σου λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν μου κολλάει, κατάλαβες. Δηλαδή, και τον εαυτό μου στη θέση του πρίγιοβες να έβαζα, εκεί ήταν τα χρήματα πάρα πολλά, οπότε ήταν όπως λέγαμε την άλλη φορά, ότι θα έφαγα κι εγώ. Εδώ λίγο μου κάθεται στραβά, κατάλαβες. Ερώτηση. Τώρα υποθετική. Αν ήσουν ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, θα τον κρατούσες? Όχι. Μα από τη στιγμή που ο παίχτης έχει πάρει την απόφαση να φύγει, δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι γιατί να παίρνει την απόφαση να φύγει, κατάλαβες. Αυτό λέω. Γιατί εδώ δεν είναι να πεις ότι είναι ένα συμβόλαιο με πόσα παίρνει ο Πρίγιοβος το μήνα και το χρόνο για να πεις ότι φεύγω. Ενδεχομένως. Επειδή ταλαιπωρήθηκε αρκετά η αλήθεια ενώ όσο ήταν στον ΠΑΟΚ με τους τραυματισμούς, την νιώθει ότι δεν το κουμπώνει το περιβάλλον αυτό. Ότι δεν το κουμπώνει ότι φτιάχνει ο ίδιος μια νέα αρχή μέσα του, ένα κίνητρο. Ενδεχομένως. Ναι. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος. Φαντάζομαι ότι σε όλες τις δουλειές, όλοι οι επαγγελματίες ψάχνουν ένα κίνητρο για να δείξουν, να αποδείξουν την αξία τους και να ψάξουν το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αν το περιβάλλον δεν σε εμπνέει, δεν σου έχει κουμπώσει, έχει κάτι στραβά από την αρχή με τον αποκλεισμό τότε στην Έστερ Σουντ όταν και ανακοινώθηκε. Εκεί που πας να σηκώσεις κεφάλι, πάρ τον πάλι κάτω με τραυματισμό, με χαμένη αυτοπεποίθηση. Με όλη αυτή τη διαδικασία λοιπόν που ακολουθεί ένας ποδοσφαιριστής για να επανέλθει μετά τον τραυματισμό, δεν θέλει και πολύ νομίζω, γιατί όλα είναι θέμα ψυχολογίας και φυσικά στο μυαλό μας. Πόσο μάλλον για έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί εγώ επιμένω. Με την δική του προϋπηρεσία, αν θέλεις, ή το βιογραφικό του, δεν είναι τόσο, όχι κακός, αν θέλεις, σίγουρα δεν είναι αυτός ο Ελκαντουρί, έτσι. Ναι. Δεν είδαμε το καλό του πρόσωπο στο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, δεν τον είδαμε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν και περιθώρια, υπήρχαν, για να προσφέρει πολλά περισσότερα. Mm-hmm. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Ωραία, ακούστηκε αυτό. Okay. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση να ευχηθώ. Ναι, είστε καλά, καλό βράδυ να ευχηθώ κι εγώ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μείναμε λίγο παραπάνω στο Ελκαντουρί το θέμα, γιατί εντάξει, είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο έτσι, ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες. Με τον Ελκαντουρί να είναι πρώτον πυλών της Πάρμα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας αυτό το δύο ώρο η στοίχημαν, η οποία καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις, καθημερινά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Καθημερινά στο καζίνο της μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές και εκεί για παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το παλεύει στο Τελαβίβ, 64 είναι το σκορ με την Μακάμπη, έχει ακόμα 5 λεπτά εκεί το μάτς. Παίζεται το παιχνίδι, παρότι η Μακάμπη έφυγε σε φάση 12-13 πόντους, ο Παναθηναϊκός δεν έχει παραδοθεί, παλεύει
για να κάνει την ανατροπή. Δεν ξέρω αν είναι τελευταίο χάρη του Παναθηναϊκού σήμερα. Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο η Ευρωλίγκα. Απλά είναι παιχνίδι να το χάσει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ πίσω πια. Και γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η δουλειά του για να μπει στους 8 ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό παλεύει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με Νίκο Παπαδόπουλο εδώ να μας πει τα τουάρι που έχουν και εκεί έτσι αρκετό ψωμάκι. Παλαντέρ λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Τις μουσικές επιλογές δεν θα πω γιατί είναι μία η μουσική επιλογή της εκπομπής που έχετε αγκαλιάσει, σε έχετε αγκαλιάσει από το ξεκίνημα της ραδιοφωνικής σεζόν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. FM για όλα τα μηνύματα στο 545-26, ένας τρόπος επικοινωνίας και μοναδικός. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται στο στοίχημα. Αν έχουμε κάτι άξιο αναφοράς πριν πάμε στα υπόλοιπα, ακούσαμε νωρίτερα το ΠΑΟΚ. Και Chelsea Tottenham έχει στο λοιπόν, FA Cup. Chelsea Tottenham 2-1. Αμείωσε το Tottenham. Στο 71, η Chelsea που προηγήθηκε με Καντέ και Αζάρ και μείωσε με το Γιορέντε. Αυτός πεις μπάλα ακόμα. Τι μην παίζει ρε φίλε, έχει τραυματιστεί και ο Κένστιν τότε, να μην το ξεχνάς αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, στο Βέλγιο για το κύπελο 69, Γάνδι Οστάνδι 1-1, με 9 παίζει Γάνδι, με 10 η Οστάνδι. Στο κύπελο Γαλλίας, το 54, Αμιόν Λιόν 0-2, με πέφτει λιγότερο η Λιόν. Λοιπόν, στο Κόπα Ντελ Ρέι, Ρεάλ Τζιρόνα, και όχι Ρόνα, με συγχωρείτε, 2-1 στο 44ο λεπτό. Τζιρόνα τη λένε στη Μαδρίτη, κάτι τέτοιο, και Χιρόνα, άλλοι, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς είναι αυτά στα ισπανικά. Κύπελο στην Ολλανδία και στην Ολλανδία βασικά. Στο 70, Άγιαξ Χέρενφέιν 3-0 ο Άγιαξ, λίγο μετά την πώληση του De Jong στην Μπαρτσελώνα. Πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν. Επιθετικός. Μέσοπιθετικός. Δεκάρ δηλαδή. Παίζει όλο τον άξονα βασικά. Μάλιστα. Μπορεί να το βάλει παντού. Λοιπόν, ένα πολύ εργαλείο θα λέγαμε. Και στις 4 θέσεις επίθεσης όπως λένε που είναι πλέον η μεγάλη μόδα. Στις 4 θέσεις επίθεσης. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι τόσο extreme. Στα πλάγια και δεύτερος και. Περισσότερο στον άξονα είναι. Okay. Και έχει ένα ακόμα πολύ μεγάλο ταλέντο ο Άγιαξ που είναι ο De Ligt, αν τον προφέρω σωστά, που είναι ο στόπερ. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο Γιβραλτάρ. Τι Γιβραλτάρ, ρε. Κάτσε περιμένει. Γκλάτσι. Πρωτάθλημα το Γιβραλτάρ. Γκλάτσι United Lions Γιβραλτάρ 3-1. Γκάμπα ο Ζάκα. Πώς τη λένε την άλλη. Ξέρω εγώ. Χαμαμάτσο, την έσω. Όχι, η Αλμάτι. Καϊράτα Αλμάτι. Καϊράτα Αλμάτι. Καϊράτα Αλμάτι. Α, Χριστέ, πού παίζουν αυτοί, ρε φίλε, Καϊράτα Αλμάτι. Καζακστάν. Καζακστάν. Και ο γκουρού, φίλε, της γειτονιάς, όταν έχει εκπομπή, εκείνη την ώρα παίζουν live αυτά, ρε φίλε. Τόσο Καζακστάν, τι ώρα θα παίξουν. Καϊράτα, εδώ πέρα. Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα του Καζακστάν από την πόλη Αλμάτι. Βέβαια. Συμμετέχει στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Καζακστάν. Πριν να εμφανιστεί η Αστάνα, ήταν η δύναμη του Καζακστάν. Είσαι ψαγμένος. Βέβαια. Βεβαίως. Ιδρύθηκε το 1954. Έχει γήπεδο χωρητικότητας 23.804 θέσεων. Έχει κατακτήσει 2 φορές το πρωτάθλημα, το 92 και το 4, και 7 φορές το κύπελο. 92, 96, 99, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018. Μάλιστα. Και με ευρωπαϊκές συμμετοχές. Champions League πραγματικά, Europa League πραγματικά. Ρίχνει την καϊρά τα αλμάτι. Mm-hmm. Ποιο παίζει, ρε φίλε, τώρα δηλαδή. Καζακστάν πρωτάθλημα. Τι ρωτά και εσύ. Δηλαδή, ξέρει τι αρρωστάκια υπάρχουν. Υπάρχουν. Πλάκα μου κάνει τώρα. Έχω ένα γνωστό μου, έχουμε χαθεί βέβαια, αλλά εντάξει, πολύ καλό παιδί. Ο οποίο έπαιζε, ρε φίλε, Γουατεμάλα. Ναι, οκ. Okay. Και του λέω, είσαι χαζό. Ο Γουατεμαλτέκο επιθετικό. Και μου το εξήγησε σωστά, γιατί είναι και στοιχηματή μεγάλο. Λέει, πρόσεξε με. Επειδή δεν ασχολείται πολύ με το πρωτάθλημα αυτό, οι αποδόσει είναι καλέ. Και άμα διαβάσει. Υπάρχουν λάθη. Τα βρίσκει, υπάρχουν λάθη. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι έπαιζε ο άλλος. Γενικά κάτι υπάρχουν λάθη κάποιες φορές. Να πούμε και... Δηλαδή, ας πούμε, το χθες εγώ που το συζητούσαμε ένα για το ΠΑΟ Κόπαβα, είχε ανοίξει το παιχνίδι, δηλαδή Κυριακή, ξέρω εγώ, πρωί, με τον ΠΑΟΚ να έχει αβάντζο 15,5 πόντων, που ήταν δώρο. Έτσι, και ο ΠΑΟΚ έθεσε 50. Δηλαδή, υπάρχουν λάθη για κάποιον που ασχολείται, ξέρεις, που το ψάχνει, που... και έχει πάρα πολλούς τέτοιους πλέον. Έχει πολλούς τέτοιους Νίκο Παπαδόπουλου επίσης από αυτό. Έτσι. Πώς τα καταφέρουν όμως, ρε φίλε. Εντάξει, εσύ έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής. Okay. Λίγο πιο. Ξέρω εγώ. Που φαίνεται πολύ δύσκολο, ρε φίλε, να εξαρτάσει από το αν θα βάλει ένα γκολ, ξέρω εγώ, τάδε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω έτσι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Okay. Λοιπόν, για πες τώρα τι έχουμε. Τι γίνεται στον Άρη, πες μας λίγο ένας-ένας τι είναι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθανε. Σήμερα το πρωί ήρθαν στη Θεσσαλονίκη ο Ντάνιελ Λάρσεν. Στην ίδια πτήση όλη αυτή.
Ναι, γιατί ήρθαν από Κωνσταντινούπολη. Α, μάλιστα. Okay. Ο Λάρσον ήταν στην Τουρκία επειδή έπαιζε στην Αχισάρ. Ναι. Ο άλλο από Παρίσι μέσω Κωνσταντινούπολη. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Το Ρώσο Άρης τον περίμενε χθες το βράδυ. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα με την πτήση του. Okay. Δεν μπόρεσε να έρθει. Ήρθαν τα παιδιά, περάσαν από εξετάσεις. Γεματίσαν και σε γνωστό μαγαζί τη Λεωφόρου Νίκη. Για πες μας λίγο τι θέση παίζουν αυτά τα παιδιά τώρα. Ο Λάρσον είναι extreme κατά κύριο λόγο. Αλλά μπορεί να παίξει και επιθετικός. Αυτός ήρθε για να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Γκάμα. Αυτός ήρθε να αντικαταστήσει τον Γκάμα. Μάλιστα. Εμένα, άτομα, καλά νούμερα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο. Τα πολύ καλά νούμερα τα έκανε στη Μάλμε. Ναι. Όπου ήταν και αρχηγός, πετύχαινε δηλαδή μια σεζόν. Είχε βγει 2-3 χρονιές πρώτος κόρος στο σουηδικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει μια χρονιά θυμάμαι, με 10 γκολ, 10 assist. Άρα είναι extreme που έχει τον γκολ. Ναι. Ναι, το έχει, το έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, λένε αυτοί που τον έχουν δει. Εμένα άνθρωπος που τον έχει δει και τον εμπιστεύομαι σε τέτοια θέματα μου έχει πει ότι είναι καλύτερος του Γκάμα ο συγκεκριμένος. Για τον Άρη είναι οικονομική υπέρβαση. Σε λογικά πλαίσια, αλλά είναι για τα δεδομένα της ομάδας. Γιατί ο Λάρσον, για να καταλάβετε τι, λέω, τι εννοώ λέγοντας οικονομική υπέρβαση, θα πάρει κάτι λιγότερο από αυτά που συμφώνησε ο Άρης με τον Γκάμα το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα συμβόλαιο. Ο Γκάμα ήταν ο πιο ακριβός, δηλαδή. Άνω των 200.000 ευρώ. Ο Γκάμα έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη, είναι 270. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, 270-280 εκεί πέρα είναι το συμβόλαιο του Γκάμα. Okay. Περάσαν από ιατρικές εξετάσεις. Ο Ρώσος είναι κεντρικός αμυντικός. Δανεικός από το Λοριάν μέχρι το καλοκαίρι και με ψιόν αγοράς. 26 χρονών. Τέκνο της Λιόν, ο συγκεκριμένος. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για μένα. Το ότι είναι τέκνο της Λιόν. Γιατί η Λιόν βγάζει πράγμα γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Και φαίνεται κιόλας. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι και στη διάθεση του Παντελή για το μάτς της Κυριακής. Αμφότερη δήλωσαν έτοιμοι. Αυτός νούμερα. Καλά, ρε φίλε, θα δηλώναν έτοιμοι. Εντάξει. Νούμερα συμμετοχές. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ, ας πούμε, στη Λοριάν η σεζόν δεν του πέρσι. Δεν έπαιζε τόσο πολύ. Okay. Εντάξει, δίνω ότι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δεν έπαιζε τόσο πολύ και γι' αυτό ήθελα να φύγει δανεικός κιόλας. Λοιπόν, ο οποίος έκανε και αυτός δηλώσεις τις δεύτερες του, βέβαια, σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γιατί τις πρώτες έκανε αλλού χθες. Έκανε δηλώσεις και ο Λάξον. Δήλωσαν έτοιμοι. Είναι θετικό αυτό. Και νομίζω ότι η Παντελής καίγεται περισσότερο για το Ρος, γιατί θέλει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό για το μάτς της Κυριακής. Ενδεχομένως και για βασικό. Ο παίχτης θα πάει στη Λιβαδιά που πιστεύω θα είναι στην αποστολή με δύο προπόνησεις. Γιατί σήμερα δεν προπονήθηκαν, δεν προλάβανε. Αν και η προπόνηση μετατέθηκε για το μεσημέρι, προγραμματίστηκε βασικά για το μεσημέρι από χθες προκειμένου να προλάβει τουλάχιστον ο Ρος, με δεδομένο ότι θα έρχονταν χθες το βράδυ, αλλά δεν ήρθε. Αύριο θα ξεκινήσουν η δουλειά με την ομάδα, να δουν και οι άνθρωποι του Άρη τι κατάσταση είναι και αναλόγως θα πάρθουν και αποφάσεις που είναι να πάρθουν. Νομίζω ότι και οι δύο θα είναι στην αποστολή την Κυριακή. Μάλιστα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Το άλλο το παιδί που προέκυψε. Κυριάκος Αβίδης. Ναι. Ανακοίνωση λες. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, Κυριάκος. Θα σου πήγαινε αυτόν τον άλλο, θα μου πεις μετά. Στο Χόλμπερκ, ναι. Okay. Να τελειώσουμε τις ανακοινώσεις, ρε παιδί μου. Κυριάκος Αβίδης, 23 χρονών, παίξει που έχει ξεκινήσει από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει παίξει δανεικός σε όφη και ένα χρόνο σε μια ομάδα τη Σλοβενία. Όντως, ναι, όχι, Σλοβακία. Σλοβακία, ναι. Λοιπόν, ένα χρόνο ή 6 μήνες. Νομίζω ήταν ένα χρόνο. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στον Πανιόνιο. Συμπαίξει με το Σιώπη. Γεμάτες χρονιές. Μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι στη Νέα Σμύρνη. Χωρίς ομάδα το τελευταίο εξάμηνο. Είναι ένας παίκτης που δεν ταιριάζει στα θέλω του Άρη. Δηλαδή παίχτες που είχαν αγωνιστικό ρυθμό γιατί δεν έχει. Αλλά δεν ήρθε κιόλας για να είναι βασικός. Ο Σαββίδης όμως, αυτό που λες και εσύ πολύ σωστά, δεν ήρθε για βασικός, ήρθε για συμπληρωματική επιλογή. Ναι. Έχεις δηλαδή το περιθώριο να τον αφήσεις να προπονηθεί, να πάρει λίγο ρυθμό. Ναι. Λοιπόν, μια κίνηση που είναι πιθανόν να σημαίνει ότι θα αποχωρήσει οριστικά και ο Ιντζόγλου από τον Άρη με πιθανότερο προορισμό τον Ηρακλή. Τώρα όσον αφορά τον Χόλμπερκ. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Το όνομα το φέρανε στη δημοσιότητα οι Σουηδοί. Η Expressen το έγραψε. Expressen, ναι. Δανέζικη νομίζω είναι αυτή. Δανέζικη τι είναι, τέλος πάντων. Η Aftenblattet. Expressen. Τέλος πάντων. Παίκτης ο οποίος ανήκει στην... αχ, κολλήσω τώρα. Συνόρκεπικ. Συνόρκεπικ, λοιπόν. 25 χρονών, 1,81. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Έχει ένα
πολύ καλό βιογραφικό. Πρώτα απ' όλα για μένα, επειδή τον είδα στη φωτογραφία, έχει ποδοσφαιρόφατσα. Αυτό, τι εννοείς με αυτό? Έχει ποδοσφαιρόφατσα. Ρε, φίλε, όπως ας πούμε, είδα τον Γκόρκουντα, ας πούμε, ότι έχει ποδοσφαιρόφατσα. Mm-hmm. Και ο Λάρσον έχει ποδοσφαιρόφατσα. Ο Λάρσον μου θυμίζει Αμερικανό ηθοποιό, βέβαια, τέλος πάντων. Με τον Στιγκ Λάρσον. Όχι. Okay. Ούτε με τον Χένρι Λάρσον. Για εμάς που είμαστε φαν της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Μάλιστα. Στιγκ Λάρσον, αυτό ρε φίλε, με το κορίτσι με τα τατουάζ και με το σπίρτα. Έτσι νομίζω. Αυτή η τριλογία διάπτουν. Σε λίγο άρχισε να φέρει και τον τέτοιο, τον Νίλς Χόλγκερσον. Ναι. Έτσι όπως πάει. Και τον Τζον Έσμπο, όπως μου είπε κάποιος επιτυχημένα σήμερα. Τέλος πάντων, καλή περίπτωση. Πολύ καλή. Γιουν Έσμπε είναι το σωστό. Γιουν Έσμπε. Γιουν Έσμπε. Έτσι λέγεται. Γιουν Έσμπε. Αλλά τον έχω μάθει Νέσμπο. Για πες. Αχ, να. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Καλή περίπτωση, αλλά δύσκολη. Εδώ μιλάμε για αγορά. Δηλαδή, αν θέλει να τον πάρει, ας πρέπει να πληρώσει την Norrköping, ή μιλάμε πάλι για δανεισμό και βλέπουμε το καλοκαίρι? Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό ακόμα. Αυτό που αναφέρουν τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό λένε ότι ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση στην ομάδα του. Άρα πάει η αγορά. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς δεν θα πάει να δώσει 1 εκατομμύριο για να τον πάρει, υποθέτω. Προφανώς και μπορεί να είναι ένα ποσό normal για να τον αποκτήσει. Και τον τόσο τον αγόρασε ο Άρης, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. 75.000. 45. Οκ. Okay. Γλεντάει ο Καρυπίδης όλους, έτσι. Συνεπικά πρόσεξε, ο Καρυπίδης για τον τόνος έχει δώσει μέχρι στιγμής, που δεν έχει 2 εβδομάδες στην ομάδα, 117.000 ευρώ. Γιατί? 45 στον Αστέρα. Προκαταβολή στον παίχτη. Ναι. Λεφτά στο μάνατζερ του. Ίκα. Μάνι, μάνι, μαζεύονται. Μην τα λες εμένα, φίλε. Στο τέτοιο πες το. Για ένα παίχτη... Πώς το λένε? Ναι. Ποιο? Να, επαέ. Ναι, ωραία. Ναι. Για ένα παίχτη μόνο μέχρι στιγμής έχει δώσει 117 χιλιάρικα για τον Τόνσο, έτσι. Δεν τα λες και λίγα. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Για τα δεδομένα του Άρη πάντα. Μιλάμε και τα δεδομένα του Καρπίδη. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Και περιμένουμε πλέον να δούμε τώρα θα γίνει με το δεξί μπακ. Παίξε το εξωτερικό. Γράψαμε και το πρωί ο Άρης βρίσκεται σε επαφές με παίχτη από το εξωτερικό για το δεξί άκρο της άμυνας και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν άμεσα και εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Του μπακ είναι σίγουροι. Του φορ θα δούμε. Ας πω πολλά καινούργια πρόσωπα, φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως να... Εμένα τουλάχιστον που είμαι απ' έξω μου φαίνονται πολλά. Λοιπόν, τέλος το Τελ Αβίβ. Άλλη μία του Παναθηναϊκού. 84-75. Άλλη. Δεν μπόρεσε και ο Ρίκ Πιτίνο να πάει στους Αγίους Τόπους, όπως έλεγε σε ένα tweet. Δεν προλάβαινε. Ζει σε παρανία. Ναι, ήθελε να πάει στους Αγίους Τόπους, αλλά είχε και μια υποχρέωση εκεί πέρα με τον Παναθηναϊκό και δεν προλάβαινε να πάει και εκεί. Δεν πειράζει. Θα πάει κάποια άλλη στιγμή. Λογικά σε λίγο καιρό θα έχει άπλετο χώρο και χρόνο για να πάει όπου θέλει ο άνθρωπος. Εχμές! Τι εχμές? Εχμές από τον συνάδελφο! Τέλος πάντων. Λοιπόν, νίκη της Μακάμπη που έχει ένα κανονικό προπονητή πλέον, τον Γιάννη Σφερόπουλο. Δεν είναι τυχαίο ότι την έχει βάλει σε τροχιά play-off. Αναμενόμενο, εγώ θα το πω. Σήμερα δεν έπαιξε τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, για το Μαθηνακό υπάρχουν δικαιολογίες σήμερα, αλλά okay, το αναφέρουμε τελικό αποτέλεσμα. 84-75, άλλη μία εκτός σας είτε του Παναθηναϊκού. Γεια σας, συνέχισε από εκεί που είχαμε μείνει, που έλεγες πόσο καλοπροιωτής είναι ο Καρυπίδης. Γιατί γελάς, συνάδελφε? Γελάω γιατί δεν έλεγες αυτό, αλλά εγώ το παραφράζω. Ας ενοχλούμε, πες, θα σταματήσουμε. Όχι, εντάξει. Α, okay. Ωραία, όχι. Αν κάνουμε φασαρία όχι, και τέτοια. Όχι, ένα μήνυμα που με στάλει. Ναι. Επαγγελματικό. Ναι. Λοιπόν, η μία χρόνο Ρεάλ, Τζιρόνα 2-1. Το μπακ θα το πάρεις, okay. Τώρα για τον επιθετικό θα δούμε. Αν μπορέσει ο Άρης και κλείσει αυτή την περίπτωση, θα είναι καλό νομίζω. Αν όχι, δεν γέγεσαι. Οπότε δηλαδή τώρα στη Λιβαδιά, που θα έχει κόσμο ή όχι τελικά? Όχι. Κοίτα, με αυτό τώρα έχει γίνει εντωμεταξύ. Σήμερα το άλλο βγαίνει ρε παιδί μου ότι απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση. Το αποφασίζει η αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδος αυτό. Ουουα. Λοιπόν, κάτσε όμως λέει ο Άρης. Τον πάγκο του Ολυμπιακού τσάφη να πάνε μεμονωμένα. Εμένα γιατί όχι? Τέλος πάντων, υπάρχει επικοινωνία του Καρυπίδη με τον. Αν είναι γνωστό ότι στη Λιβαδιά είναι πολύ εχθρικό το κλίμα, δηλαδή. Με τον Βασιλιάδη. Πολύ δύσκολη κατάσταση να βρεθούν οπαδοί των άλλων ομάδων, γιατί είναι τρομερή έδρα στη Λιβαδιά. Ναι, υπάρχει και, και αντίπαλη κερκίδα, ρε παιδί μου. Βέβαια. Είναι πολύ καυτή. Βέβαια. Ναι, λοιπόν, δεν μπλέκει. Και παίρνει ο Καρυπίδη Βασιλιάδη και λέει: Εγώ δεν είχα θέμα, λέει, να έρθει ο κόσμο. Και ποιο είχε θέμα, ρε. Ο Κουμπότζη δεν είναι κερκίδα. Γιατί τόσο απλά είναι. Δεν είναι Κουμπότζη κερκίδα. Εμένα αυτό μου δείχνει πως προσεγγίζει το ρόλο Λιβαδιάκος στο Μάσμα Ντάρι και να μην δίνει και αλκίδα στον κόσμο της ομάδας.
στους τελικός, λες, ε. Ωραία, Κειμενίου Καραγεωργίου τώρα, αν έχεις δίκιο. Καραγεωργίου, α, Κειμενίου Καραγεωργίου, με το μαχαίρι στα δόντια, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Ride or die. Λοιπόν... Δεν έχει τίποτα λεβαδιακό, ρε φίλε, όμως. Αυτό Σαββατογκό, Ναγκή... Σαββατογκό τώρα, ρε φίλε, εντάξει. Σε πολλά μπορεί να γίνουν. Κάτσε. Το Μαρκόφσκι μπροστά. Έχει το Μαρκόφσκι. Αχ, το Μαρκόφσκι. Αυτός είναι καλός. Και τον άλλον στο κέντρο, πώς το λένε, ένα Ελληνάκι. Και αύριο λέει ότι ο Κομπός είναι μεταξύ έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι λέει ψέμα το Βασιλιάδης. Και ο Βασιλιάδης αύριο λέει. Εμάς μας είπαν, αλλά εμείς μετά τους είπαμε. Και ο Βασιλιάδης λέει, είπε ρε παιδί μου, ότι αύριο θα αποδείξει με έγγραφα ότι έχει δίκιο. Τέλος πάντων. Φίλε, ο Υφυπουργός Αθλητισμού έχει τόση πολλή δουλειά κάθε μέρα που αύριο θα βγάλει έγγραφα για τα εισιτήρια του Λεβαδιακός Άρης. Μεγάλη στιγμή. Ναι, γιατί το ίδιο Σαββατοκύριακο, ρε παιδί. Γιατί την άκουσε αυτό αρχικά, κατάλαβες. Και για να καθαρίσει τη θέση του, θα πει κάτσε να εκθέσει τον άλλον που όντως είναι δικό του θέμα. Αν όντως είναι δικό του θέμα. Τέλος πάντων. Στο αγωνιστικό ανέβασαν κι άλλο ρυθμό σήμερα ο Τόνσο με τον Σιώπη. Ο Σιώπης είναι σε μια φάση που αυτός νιώθει έτοιμος για 90 λεπτό, αλλά ίσως και να μην είναι. Mm-hmm. Γιατί έχει χάσει αρκετές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Ανεβάζει ρυθμούς βέβαια καθημερινά. Εγώ δίνω προβάδισμα στον Τόνσο περισσότερο αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει βασικό στην Κυριακή στην Λιβαδιά. Παντελής δεν έδειξε σήμερα κάτι στην προπόνηση. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Φυσιολογικό το βρίσκω και νομίζω ότι δεν τα άνοιξε γιατί περιμένει να δει αύριο τι γίνεται με Ρος και Λάρσον. Γιατί τον Γάλλο τουλάχιστον θα κοιτάξει να δει πώς μπορεί να τον υπολογίζει για βασικό. Τώρα θα μου πει ένας να βάλει το Ρος με το Δελιζήσι που δεν γνωρίζονται και μπορεί να μην τη βρίσκουν λίγο πίσω στα στόπερ. Να βάλει τον Πάσα με το Δελιζήσι. Ναι. Είναι δηλαδή λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Παντελίδη αυτή τη στιγμή σαν στόπερ. Εγώ με τσάπος θα παίξει ο Ρος. Α, θα παίξει κατευθείαν στόπερ αυτός. Τι αποκλείεται, αυτό ρωτήσαμε σήμερα το πρωί, του λέμε είσαι έτοιμος, θα παίξει, δεν λέει είμαι έτοιμος. Ξαναλέω, τι θα έλεγε είμαι ανέτοιμος. Καλά, ναι. Οκ. Okay. Δύσκολο να έλεγε είμαι ανέτοιμος. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα παίχτη να έχει έρθει και να πει είμαι ανέτοιμος. Έχω πετύχει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος πει, ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ένα τέτοιο τροχόσπιτο, ρε φίλε, πώς το θέλω, ζει μια φορά. Τροχόσπιτο. Ναι. Έτσι, ωραίο πολυτελές όμως, δυνατό, ρε παιδί μου, και να γυρνάς. Αυτό δεν ζει. Αυτό είναι πούλμα, δεν πούλμα, είναι βασικά. Έχει και τροχόσπιτο πίσω από το σνάτο. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αύριο θα κάνω την πρώτη προπόνηση Λάρσον και Ρος. Αύριο θα δούμε και τι έχει στο μυαλό του Παντελίδης για την εντεκάδα της Κυριακής. Κάτσε να δω αν μου έχει διαφύγει κάτι. Αν δεν μου έχει διαφύγει, θα πάμε στο break σιγά-σιγά. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε για το Χόλμπεργκ, είπαμε για τους παίκτες που ανακοινώθηκαν. Αυτά. Και τη λύση της συνεργασίας με τον Κολάσο, που έγινε γνωστή, αναμενόμενη τα βέβαια, λίγο πριν τις 10 σήμερα. Ο Κολάσο που θα συνεχίσει δανεικός από την Μπόκα στην Τίγκρες. Mm-hmm. Δεν ήταν έτσι ως και στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα ο ποδοσφαιριστής και στο Λαμπαουτάκ. Αυτός ήταν φίλε πρώτο το καλοκαίρι, ακούγαμε την γυναίκα του. Ναι, ναι, ναι. Σόλο Ρίβας. Τόση φασαρία. Λοιπόν, και στο All About Times μπορείτε να θέλετε να διαβάσετε και τις δηλώσεις του Τζίμι Ντουρμάζ για τον Ντάνιελ Λάρσον. Συμπαίκτε. Συμπαίκτε στη Μάλμε. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ο Τζίμι Ντουρμάζ. Ο Τζίμι Ντουρμάζ. Ή Γκίμι. Γκίμι. Γκίμι, Γκίμι. Όχι, κάτσε πώς με το. Γκίμι. Γκίμι Ντουρμάζ. Γκίμι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Γίμι, έτσι, λέει, έτσι λέει ο Λάρσον. Έτσι λέει αυτός. Που το ρώτησα σήμερα. Γίμι, γίμι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο break. Αυτά λοιπόν, Νίκο. Αυτά τον Άρη, ναι. Θα επιστρέψουμε να κάνουμε ανάλυση τι έγινε στο... Στο ποιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται το γήπεδο... Στο Ναδάλ Τσιτσιπάς. Θα μιλήσουμε για Τσίτσι, ναι. Προσπαθούσα να δω πώς λέγεται το γήπεδο και δεν το θυμάμαι. Ωραία γήπεδο. Που έχει και οροφή που κλείνει από πάνω. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει. Είναι ξενέρο το φιλό τένις αυτό το δάπεδο. Χώμα, ή χώμα ή χορτάρι. Ναι. Κυρίως χώμα μου αρέσει για να είμαι ειλικρινής. Χορτάρι. Αλλά εδώ δεν με ψήνει. Ναι. Αν και τα περισσότερα του τουρνουά έτσι είναι. Αλλά δεν με ψήνει. Ο Νίκος θέλει την κορτάρι. Λοιπόν. Χώμα κυρίως. Χώμα, χώμα. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο φυσικά να κάνουμε ανάλυση. Γιατί ως σωστοί Έλληνες, νεοέλληνες, ξέρουμε και από τένις εννοείται και έχουμε να πούμε και γι' αυτό αρκετά. Καλά τον έκανες, έτσι έπρεπε. Εγώ τον είπα να δώσει αέρα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Εγώ τον είπα. Τόσο μπορούν. Αυτό είναι. Τόσο μπορούν. Με το πούλμαν από το Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός. Σουτάρα, έχει δικαιολογία τώρα, εντάξει. Τελευταίο κομμάτι του Μπαλαντέρ. Το απόψινού του τελευταίου αυτής της εβδομάδας. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Όπως πάντα, έτσι και απόψε. Στην 10η θέση. Πω.
Και πήρε EuroLeague. Και Kilpatrick και Pitino και... καλά, εντάξει, που τους πήρε δεν θα ήταν αμέσως θα τον πήγαινα στη τέταρτη θέση, απλά ναι. Είναι το δέκατος. Με το Σμαγκά, με το Σμαγκά. Λοιπόν... εδώ είσαι η Χίμ και έφαγε τον Μπαρτζόκα. Τέλος. Ναι ρε. Επέθεψε ο Κουρτινάιτης. Ήταν 5 χρόνια εκεί προπονητής, μέχρι το 16. Και έφυγε τον Μπαρτζόκα στη Χίμη τώρα για να καταλάβεις κατάσταση. Ο Ρήμας. Γράφτηκε κιόλας κάπως σήμερα, νομίζω στην Τιέννη τη διάβαζα. Αλλά και εγώ ήμουν ενήμερος. Η Χίμη πήρε το καλοκαίρι. Ο Μπαρτζόκας πήρε τον Πράδερ που είχε πέρσει ο Προμηθέας κάποια φάση. Ένα καλό παίχτη, τον είχε πάρει από την Αυστραλία. Ναι. Και ο άνθρωπος πήγε να κάνει αρθροσκόπηση. Ναι. Και του κόψανε το χόνδρο. Πω... και δεν παίζει. Τραγικό. Η Χίμη έχει το Σβέντ που είναι σαν το καλάφι στο Παναθηναϊκό, σαν το Χάντερ στου Ρόκετ. Και είναι τραυματία στο μικρό δάχτυλο του ποδιού του 2 μήνες. Σαν το Χάντερ στου Ρόκετ. Σαν το Χάρντεν. Α, σαν το Χάρντεν. Ναι. Σαν το Χάντερ, εγώ άκουσα. Λέω... σαν το Χάρντεν. Ναι, okay. Ωραία. Και είναι με σπασμένο δάχτυλο. Έχει ένα θέμα στο δάχτυλο του ποδιού του και είναι έξω 2 μήνες. Τι να κάνει ο δόλιο Μπαρτζόκα, ρε παιδιά. Δηλαδή. Τώρα, ένας κόψαν... σπαθιά να καταπιεί. Οι Αλμπάνιδες κόψαν το χόνδρο του αλουνού. Ο άλλος είναι έξω δραματίας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Και φάγανε τον προπονητή έτσι. Γιατί πολλές φορές η ελληνική πραγματικότητα βγαίνει και σε. Και σε άλλες καταστάσεις, τέλος πάντων. Σουρεάλ, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την άνοιξη συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γίνεται αυτό ποτέ. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται. Τελευταίο κομμάτι, Μπαλαντέρ, λοιπόν. Στη Βουλή το... η διαδικασία. Να το ξημερώσουμε, φίλε, ναι. Ναι, καλά. Κατά τη Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βήμα, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και προηγήθηκε πάνω Καμένος. Πήγα λίγο να το δυναμώσω, αλλά με το που ξεκίνησε. Έπιασε το μάτι μου, Αλέκα Παπαρίγα. Εντάξει, είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, και ο Κουτσούμπα. Εξαιρετικό. Χωρίς γραμμάτα κι αυτός, μάλιστα. Τι θα πούμε για Ναδάλ τώρα. Για Ναδάλ θα πούμε. Για Ναδάλ, για Τσικιπά. Αυτό το παλικάρι. Ράφα, Ράφα. Και αυτός φίλε είναι τέτοιο, είναι γεννημένος στην Κύπρο, διάβαζα σήμερα. Το ήξερε. Στεφάνος Τσικιπά. Ναι, γεννημένος. Όχι γεννημένος. Έχει καταγωγή από εκεί, κάτι τέτοιο. Νομίζω που κάνει. Αλλά είναι στην Αθήνα. Έτσι διάβαζα σήμερα. Τα παιδιά στο Australian Open γράφανε κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι για Νικόσια, νομίζω. Γιατί ρε φίλε λέγεται Λευκοσία και στα αγγλικά λέγεται Νικόσια. Νικόζη. Ξέρεις κάτι. Δεν γνωρίζω, όχι. Θα μου πεις Κέρκυρα γιατί λέγεται Κορφού. Κορφού, ναι. Κορφού. Γιατί μπορεί να λεγόταν έτσι παλιά από τους Ιταλούς. Ναι, okay, είναι άλλη κουβέντα κι αυτή. Ναι. Το είδε στο παιχνίδι. Μέχρι το 2-0 μετά το κλείσε. Γιατί έχει και λίγη δουλειά, αλλά το κλείσε. Ναι. Δηλαδή νομίζω έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι, εντάξει. Το πάλεψε στο δεύτερο. Το παιδί. Είδα να δώσει, αλλά δεν ακόμα η ώρα του. Ναι, οκ. Εντάξει, η και ο άλλος είναι σε τρομερή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι στο τένις, τώρα αυτοί οι τρεις, αν το Φέντερ σιγά σιγά τελειώνει γιατί πήγε 37. Ναι. Ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς, αυτοί οι τρεις δηλαδή, είναι σε ό,τι φάση και να είναι, κάποια στιγμή βρίσκουν ξανά τον εαυτό τους και είναι top. Ναι. Δηλαδή εκεί που δεν τους πλησιάζουν, ό,τι καινούργια παιδιά και να έρχονται, δεν μπορούν να τους πλησιάσουν. Έτσι. Είναι η αλήθεια. Έτσι. Ας πούμε ο Ναδάλ τώρα είναι σε τρομερή κατάσταση, δεν έχει χάσει σετ. Τίποτα. Ναι. Και όποτε είχε το και ήταν όντως, δηλαδή φαινόταν ρε παιδί μου ότι ο άνθρωπος ήταν όντως ένα επίπεδο πάνω. Παρότι το παιδί ήταν καλός ο Τσίπας, έτσι όσοι μπορούσε το έδωσε. Okay. Εμένα μου άρεσε εκεί στην αρχή που άλλαξε παπούτσια, άλλαξε ρακέτα, δηλαδή τον έβλεπες ότι... Ναι, ναι. Και είναι βλέποντας... δικός μας άνθρωπος, έτσι. Τώρα έχει τον Πινελίκη, φεύγει φουλ. Ναι, τον Πινελίκη δηλαδή. Φεύγει, φεύγει τον και Πινελίκη, έχει κάνει εκπληκτική δήλωση ο Τζον Μάκενρο. Mm-hmm. Που λέει ότι βρέθηκε κάποιο που συνεχίζει την κληρονομιά μου. Γιατί όσοι δεν γνωρίζει τον Μάκενρο, ήταν ο ορισμό του. Ναι, σου ναι. Κατεβάζω δηλαδή. Ο Μάκενρο έκανε, έκανε Πινελίκη και στου διαιτητέ, στου επόπτε, στον αντίπαλο. Ήταν τέτοιο. Τα πάντα τύπος. Όλα. Ναι. Εκπληκτικό. Τέλο πάντων, το παλικάρι αυτό έχει να δώσει πολλά. Είναι ένα άσμα στο οποίο είμαστε παντελώ άσχετοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ για να είμαι ειλικρινή. Αλλά δεν μπορώ να πω το παρακολουθώ. Δηλαδή πολύ επιδερμικά. Okay. Απλά βλέποντας το παιχνίδι, είχα ανοιχτό το live του BBC. Στο οποίο ρε παιδί μου, εκεί καταλαβαίνεις το σεβασμό που έχουν πλέον όλοι για τον Τσιτσιπά. Δηλαδή έχουν καταλάβει οι γνώστες του αθλήματος και οι ειδικοί ότι το παιδί αυτό μπορεί να είναι ο επόμενος, ξέρω εγώ, Ναδάλ. Λέω ένα παράδειγμα. Έχει τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι. Και είναι 20 χρονών, έτσι. Και γενικότερα με αυτή την παρουσία του εκεί έγινε περισσότερο στη χώρα. Είναι και προϊόν μιας πολύ καλής ακαδημίας. Ναι. Ίσως της καλύτερης ακαδημίας τέννις στον κόσμο. Ναι, okay. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω, το διαβάζω, το γνωρίζω από δική μου πληροφόρηση. Γιατί μου έχει μιλήσει φίλος μου ρε παιδί μου στην ακαδημία, που την έχει κάνει ένας Ελληνογάλλος. Ο Πάτρικ Μουράτογλου, που την έχει κάπου στη Νίκαια νομίζω. Πατρίκ. Μουράτογλου. Λοιπόν, που την έχει κάπου στη Γαλλία, είναι η κορυφαία. Νομίζω ότι πληρώνει κάθε αθλητής 25.000 το χρόνο
εκεί πέρα και αυτός είχε εντοπίσει τον Τσιτσιπά το 14 μέσα από το YouTube. Και ήρθε στην Ελλάδα και είπε: Θέλω να σε πάρω, να σε έχω. Θέλω να σε πάρω, δίνουμε 25. Ναι. Ο παπάς έδωσε 25. Δεν γιατί... ξέρω αν έδωσε 25 ή όχι. Ναι. Μπορεί με κάποιον να του παίρνει με υποτροφία. Ρε. Αν είναι πολύ καλή, ας πούμε. Okay. Είναι και αυτό. Γενικά πάντως. Ο πατέρας του είναι προπονητής. Για κάποια παιδάκια, ας πούμε, μπορεί να βλέπουν τώρα το Τσιτσιπά και να πάνε αύριο στη μαμά του και να τη πούνε: Μαμά, θέλω να μάθω τένις. Αν η μαμά πει το OK, κακό. Να καταλάβει και να δεχτεί ότι θα πονέσει οικονομικά για να το κάνει. Θα μου πεις για το παιδί σου, χαλή να σε πατήσει. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Απλά, αν νομίζω ότι το τένις είναι το πιο ακριβό άθλημα, ρε παιδί μου, αλλά για να ασχοληθεί κάποιος. Άμα σου βγει, φίλε, τα λεφτά που βγάζεις είναι... Ναι, οκ, okay, αλλά πόσοι είναι, ρε φίλε... Ότι σε πας τώρα, Νίκο, πει 800.000 ευρώ. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να είναι όλο αυτό το ποσό που έχει επενδύσει η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια. 800 δεν θα είναι, αλλά τα έχει βγάλει ήδη αυτά. Βάλει χορηγούς και τα λοιπά. Το μακάρι τίνι, το παιδί. Τον Τίνι Αντίντας. Έχει χορηγό τη Ρόλεξ. Έχει τώρα, μιλάμε, άστο, είναι... Μακάρι, μακάρι είναι το παιδί να είναι έτσι. Επίπεδο. Γενικά πάντως το τένις είναι πολύ ωραίο άθλημα, πολύ ευγενές άθλημα. Δηλαδή δεν έχει καραγκιοζηλίκια εκεί. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ στο τένις, φίλε, όταν μπαίνει ένας πόντος που η μπάλα βρίσκει στο πάνω μέρος του φιλέ και καταλήγει μέσα. Και πάντα. Στια πού είναι αυτό. Και πάντα το. Το political correct είναι ο παίχτης που βάζει το πόντο να ζητήσει συγγνώμη με το χέρι του στον αντίπαλο. Λες και ήθελε να το κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Στια πού είναι αυτό. Μεγάλη. Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω. Ότι είναι ένα δείγμα του πόσο ευγενές είναι στο γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει ούτε συνθήματα ούτε τίποτα. Βέβαια, σήμερα που έπαιζε ο Στέφανος, ακουγόταν. Κάτι πινελικάκι μου ακουγόταν. Εντάξει, πολύ normal πράγματα. Κυρίως ήταν πάμε Αυτά Στέφανε. Τα ακούγονται και σε άλλα παιχνίδια. Πάμε Στέφανε, μπορεί Στέφανε και τέτοια. Οκ, Okay, δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Πώς θα ακούσει κανένα Ναδάλ, μπίπτη. Όχι μόνο, εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα να το παρακολουθεί. Αν έχει την όρεξη να ασχοληθεί, α πούμε, και να το παρακολουθεί, είναι πολύ ωραίο. Όντως είναι. Πολύ ωραίο άθλημα και έχει και φοβερούς αθλητές. Και έχει και Wimbledon τώρα. Τώρα όχι, το Wimbledon είναι. Μετά, ναι, Ιούνιο. Αλλά παίρνει σειρά. Όχι, Ιούνιο είναι το Roland Garros. Μάιο-Ιούνιο. Ωραία. Το Wimbledon είναι μετά από αυτά. Τότε. Το Wimbledon είναι πριν το Roland Garros. Λες εσύ. Νομίζω. Εγώ λέω ότι είναι μετά. Και μετά από το Roland Garros πάνε στο Αμερικάνικο. Όχι. Είναι Roland Garros, Wimbledon Αμερικάνικο. Στα μεγάλα. Οκ. Okay. Εντάξει. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτά. Καλά, ναι. Okay. Φτάσουμε όλο. Δεν θα μαλώσουμε για το τένις τώρα. Για το τένις τώρα, δηλαδή. Ναι. Τικιτάκα. Ωραίο άθλημα είναι. Γενικά ο αθλητής που παίζει τένις πρέπει να είναι πολύ υψηλό επίπεδο αθλητής. Ναι. Και όχι μόνο στο κομμάτι το σωματικό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια να παίξουν 4 ώρες, έτσι. Φυσική κατάσταση είναι 3-2. Πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι και το πνευματικό, φίλε. Το πνευματικό νομίζω είναι πολύ δυναμικό κομμάτι στο τένις. Αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να έχεις... Το τένις είναι το πιο απαιτητικό άθλημα στο να βγάλει φυσική κατάσταση. Συμφωνώ. Και, και αν έχεις καλή φυσική κατάσταση, μπορείς να έχεις και καλύτερη πνευματική Συμφωνώ. Κατάσταση. Εγώ στο πνευματικό το λέω γιατί στο τένις είσαι μόνος σου, φίλε. Όντως, ο πάγκο δεν είναι κανένας. Δεν είναι ότι πας στο πάγκο και σου λέει άντε δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο. Ναι, καταλαβαίνεις. Και μπορείς να παίζεις με έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος από σένα, να το παλεύεις, να το έχεις διαβάσει καλά το παιχνίδι και όλα αυτά, να σου κάτσουν δύο παλιές τραβές, ας πούμε, να το πω έτσι. Και να σε πάρει από κάτω. Δηλαδή είναι πολύ υψηλό επίπεδο και το πνευματικό κομμάτι και το σωματικό εννοείται. Ναι. Έτσι. Και επίσης τα παιδιά θα πρέπει να δουλεύουν πάρα πολύ φίλε όμως και χέρια. Σίγουρα. Δηλαδή... Και έχουν και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Προφανώς. Ξυπνάνε 7 η ώρα και κοιμούνται 10. Ναι. Ναι. Και η σεζόν τους ουσιαστικά είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό και. Και δεν είναι μόνο τα Grand Slam, είναι και κάτι τέτοιο. Ναι, εννοείται. Κάτι Μαϊάμι, κάτι Βαρκελόνη. Ναι, ναι, ναι. Κάτι Λος Άντζελες. Δεν είναι μικρά τουρνουά. Εννοείται. Και δεν έχει ουσιαστικά το τένις διακοπή. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να παίζει τα περισσότερα τουρνουά, παίζει. Έτσι. Απλά γενικότερα όλοι και οι μεγάλοι κατά καιρούς περνάνε ένα κομμάτι είτε ντεφορμαρίσματος είτε τραυματισμού είτε μήνυ τραυματισμού που του ταλαιπωρεί πολύ. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς πριν ξαναμπεί στη σειρά, πριν κάνα χρόνο και αρχίζει να ξαναπαίνει μεγάλους τίτλους. Είχε ένα θέμα στον αγώνα που κάνα χρόνο τον είχε εκτός. Και είχε πέσει και αρκετά στις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Τέλος πάντων. Okay. Μακάρι το παιδί αυτό να κάνει σχολή ελληνική στο τένις, ξέρω εγώ τι να σου πω. Και να ασχολούμαστε και με αυτό το άθλημα. Ωραίο είναι. Γενικά ο παλίκαρος αυτός έτσι παίρνει τα βλέμματα επάνω του. Και σίγουρα έχει το ενδιαφέρον του αυτό το παλικάρι. Δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, ας πούμε, στο Australian Open, αλλά δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Έτσι, κάτι τέτοιο. Η παρουσία του εκεί είναι μόνο η αρχή. Έτσι λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε. Εγώ, να πω την αλήθεια, σήμερα τον είδα μόνο. Δεν είδα άλλα του παιχνίδια.
Ας πούμε το μάτς με τον Φέντερερ που λένε ότι έκανε μια τρομερή εμφάνιση, δεν το είδα. Ούτε το προηγούμενο με τον Ισπανό που τον κέρδισε. Το σημερινό είδα, απλά εντάξει. Επειδή έχω μια εικόνα από τον Αδάλ πάνω κάτω, είτε λίγο είτε πολύ, ήταν όντως σε φοβερή κατάσταση αυτός ο Ισπανός, ο παικτάρας, έτσι. Που έχει πάρει. Καλά να είναι το παιδί. Ναι. 20 χρονών είναι ακόμα, ο άλλος παίζει και είναι 37, ρε φίλε. Ναι. Και παίζει ακόμα πιο υψηλό. Ο Φέντερερ. Ναι, ρε φίλε. Ο Φέντερερ πέρσι νομίζω έγινε ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης που κατέκτησε Grand Slam, που το είχε πάρει πέρσι στο Αυστραλιανό. Ναι. Και αυτός έχει κάθε θέμα τον ανταγωνισμό τελευταία, γι' αυτό πάλι έχει πέσει. Αλλά είναι για 37 ο Φέντερερ, έτσι. Εγώ είμαι φεντερερικός, το παραδέχομαι. Δηλαδή στην κόντρα Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς, είμαι με το Φέντερερ ξεκάθαρα. Γιατί ρε φίλε, αντιπροσωπεύει το τένις. Δηλαδή όταν λες άνθρωπος που παίζει τένις, αυτό. Το μαλλί χωρίστρα, πολύ ευγενής φυσιογνωμία, Ελβετός, δηλαδή. Έχει όλα τα στοιχεία για να παίζει τένις. Και ο Τζόκοβιτς είναι συμπαθητικός. Ο άλλος είναι εντάξει. Είναι ο Τζόκοβιτς είναι Βαλκάνιος, ρε φίλε. Είναι δικό μας παιδί. Είναι Βαλκανιόφατσα. Ο άλλος είναι συχαμένος. Ο Ναδάλ. Όχι, μωρό, τι αυτό είναι συχαμένος. Εντάξει, όχι, ρε. Συχαμένος είναι. Όχι. Ο Ναδάλ, ξέρω τι κάπου είχα διαβάσει την δεξιόχειρα. Ναι, ναι. Και σου τένις, γιατί χρησιμοποιεί το αριστερό. Γιατί ξεκινώντας την Ακαδημία εκεί πέρα και αυτά, τον πείσανε να λειτουργεί με το αριστερό. Ρώτα το δικό σου αν ισχύει αυτό. Θα το ρωτήσω. Δηλαδή τρώει με το δεξί και παίζει έτσι με το αριστερό. Φοβερό. Σε όλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό είναι και θέμα ανατομίας πρώτες φορές, Νίκο. Το οποίο δείχνεις. Και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στον αέρα. Έτσι. Και είσαι ριχός τώρα για αυτό που κάνουμε. Και Βασίλης Λεβέντης, ρε παιδιά, πότε τελειώνει το σκηνικό. Κουρεύτηκε. Πότε είναι αυτό το σκηνικό, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει η δικασία της ψηφοφορίας. Πότε πάει αύριο, ρε. Όχι, σήμερα το βράδυ είναι. Το πάνε αργάνικο για να μην βλέπουμε. Έτσι. Να κοιμηθεί ο κόσμος. Αλλά εμείς θα είμαστε. Και ολιστικά και μεταφορικά, αλλά εμείς εκεί θα είμαστε. Άγρυπνοι. Έτσι είναι. Έτσι. Έτσι είναι, Νίκο. Μυθούμε κατά τη δύο. Ναι. Έχει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί θα δούμε απόψε. Είμαι αύριο, μπαύρο, είμαστε. Μιλγόκι Μπαξ. Μπαξ είναι αύριο το βράδυ. Τι έγινε. Αύριο μεσημέρι ψηφοφορία. Αύριο μεσημέρι. Μάλιστα. Μιλγόκι Μπαξ. Μιλγόκι Μπαξ, Νίκο, νομίζω είναι αύριο προ μεθαύριο. Παρασκευή προ Σάββατο. Μάλιστα. Πριν με ανοίξουμε λίγο να δούμε πώς έχει κάνει ενδιαφέρον. Σε αυτό που λες. Μήπω κάνει ένα βίσονα κιόλα. Νέα στοιχεία για το θάνατο του Μεγαλέξανδρου. Έχει ωραία. Έχει Thunder New Orleans Pelicans. Δεν μου αρέσει. Και έχει και Lakers Mavericks. 5,5 αυτό μου αρέσει. 5,5 ώρα όμως. Όχι, δύσκολα. Ναι. Πολύ δύσκολα. Βάλ το 3. Να δούμε λίγο ένα ημίχρονο. Σιγά που θα δει πάνω το που θα κοιμάσει. Όχι. Άσε. Άμα είναι για Mavericks βλέπω. Εντάξει, αντέχω. Για Mavericks για Bucks αντέχω τα άλλα. Με παρεύπνο να. Ναι. Άντρα πήδηξε με παραπέντε από τα ράτσα του πύργου των Αθηνών. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, σήμερα, φίλε που λες, τώρα που είδα αυτό το παράξενο, προχωράω το απόγευμα και κατά τις 5 παρά στην παραλία. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ήλιος μετά από καιρό, καλή θερμοκρασία και όλα αυτά. Όντως, η παραλία ήταν ανοιξιάτικη. Προχωράω, λοιπόν. Πώς προχωράω. Προχωράω. Βλέπω εκεί στις ομπρέλες λίγο πιο πριν δύο τύπους να κάθονται και τι είχαν κάνει οι φίλοι θεότητες. Είχαν πάει απέναντι λίγο πριν τις ομπρέλες που είναι ένα γνωστό μαγαζί με καφέδες και κουλουπού και είχαν πάρει καφέδες. Είχαν πάρει πτυσσόμενο τραπεζάκι, αυτό του κάμπινγκ. Ωραία, δύο καρέκλες παραλίας, αλλά λίγο πιο μεγάλες. Είχαν ράξει μπροστά στη θάλασσα. Public space. Εντάξει, πολύ τίμη. Γιώργος μου είχε ένα άλλο τηλέφωνο. Αν πίνανε και ούζο, θα ήταν ακόμη πιο τίμη. Αλλά λέω, όχι, δεν πήραν ούζο, πήρανε καφέ. Τα παλικάρια, αν μας ακούνε ή αν κάποιος φίλος μας ακούει, έχει από μένα προσωπικά έχουν το σεβασμό μου γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία ιδέα. Γιατί όντως αρκετές μέρες και κρύο είχαμε και σαπίλα, συννεφιά, βροχή. Είχαμε μέρες να δούμε ήλιο καλά. Και σήμερα ήταν ανοιξιάτικη μέρα. Φτιάχνει καιρό. Στην SKG. Φτιάχνει. Ναι. SKG. SKG Addicted. SKG Lovers. Λοιπόν. Ξεχνάω. Έτσι έχει κατάσταση, Νίκο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ξεχνάω. Βλέπεις τι γίνεται στο Instagram. Εμετός. Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ. Σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε της απόψινής εκπομπής. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για τις δύο περίπου ώρες που είμαστε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης. Θα τα πούμε ξανά τώρα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Την Τρίτη το βράδυ και οι δύο θα είμαστε εδώ. Οι δύο θα είμαστε μόνο Τρίτη. Μετά θα το πάμε σπαστό. Ναι, Τετάρτη θα είναι ο Νίκος, Πέμπτη θα. Όχι, Τετάρτη θα είμαι εγώ, Πέμπτη θα είναι ο Νίκος. Ναι. Λοιπόν. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε. Υγεία να έχουμε. Πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε ξανά. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Μέχρι όσο πάει. Σωστά. Έτσι είναι μια αλήθεια αυτή. Καλή συνέχεια, παιδιά, σε ό,τι και να κάνετε. Αν βλέπετε βουλή. Αν βλέπετε. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Τώρα πια εντάξει. Ή κάποιοι βλέπουν, μην νομίζεις. Ναι. Πήγε πολύ αργά, ρε φίλε. Τώρα Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος ενός κεντρών. Τώρα τι να κάτσεις να δεις. Και αφού μας ενημέρωσε και ο συνάδελφος ότι. Αύριο είναι σίγουρα, Τζόνι. Πάμε αύριο μεσημέρι ψηφοφορία. Τι μας αλύζουν τον έρωτα. Στο μεταξύ, αυτή η ψηφοφορία
είναι να βγει με 151. Ναι. Καταπληκτική τρίτη σεζόν. Τη ξεκίνησε, έχω δει τρία επεισόδια. Τρία έχουν παιχτεί από το True Detective. Ναι. Που ξεκίνησε τρομερά η πρώτη σεζόν που ήταν με τον Μακόναχη. Ναι, ναι, ναι. Η δεύτερη με τον Colin Farrell ήταν λίγο μούφα. Αυτή με αυτόν τον τύπο εδώ πέρα, τον Μαχερσάλα, όπως τον λένε. Μαχερσάλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον μέχρι τώρα τα τρία επεισόδια που έχω δει. Πολύ ωραία. Και παρότι δεν είναι Netflix, πρέπει να κάνει άλλη διαδικασία για να τη δει. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία σειρά. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Από αυτές που μου αρέσουν εγώ πολύ. Που αμερικάνικη επαρχία, ρε φίλε. Πολύ μου αρέσει να βλέπω σε ταινίες ή σε σειρές αμερικάνικη επαρχία. Με ψήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.